σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Εξειδικευμένες προτάσεις για τις μεταρρυθμίσεις θα καταθέσει η κυβέρνηση στη συνεδρίαση του Brussels Group. Σημαντικό τετατέτ του Γιάννη Βαρουφάκη αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον και τον Μάριο Ντράγκη στην Νεαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Καμία κατηδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθάρισε με δήλωσή του ο Λευκός Οίκος, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα αλλά και ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Η πράσινη ανάπτυξη, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ αποτέλεσαν την ατζέντα της σημερινής συζήτησης που είχαν για περισσότερες από δύο ώρες Αλέξης Τσίπρας και Γιώργος Παπανδρέου. Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με βασικό θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων από το νέο κύμα προσφυγικής και μεταναστευτικής ροής. Έκκληση προς τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να υποδείξουν χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και των άτυπων μεταναστών, απίφθινε η αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου. Συγκέντρωση σήμερα στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν περισσότεροι από 4.000 μεταλλορύχοι. Ετοιμάτους η συνέχιση της λειτουργίας των μεταλλορυχείων στις Κουριές και η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 5η 16 Απριλίου του 2015, με την οικονομία να είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας για μία ακόμα ημέρα. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, είναι στην Αμερική με σειρά σημαντικών συναντήσεων. Θα επισημάνουμε, όπως το ακούσατε και από τους τίτλους, το ραντεβού που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Γιώργο Παπαντρέου. Θα σας δώσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε από την οικονομία. Θα πούμε και για το μεταναστευτικό, όπου είναι για μία ακόμα ημέρα στο προσκήνιο και που φοβάμαι ότι θα είναι πολλές μέρες ακόμα στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα Πάνος Γκρουμούτης, εκλεκτός συνάδελφος, SBC πρώτο θέμα, ο Βασίλη Τσεκούρα, επίσης εκλεκτός συνάδελφος. Και στο πριν, όταν θα φύγει ο Πάνος Γκρουμούτης, θα έχουμε κοντά μας τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιάννη τον Παλάφα, όπου μαζί με τον Θανάση τον Θεοχαρόπουλο, διδάκτορα της αγροτικής οικονομίας και στο δεύτερο κομμάτι, και με το δικές του σημαντικές αναφορές στον χώρο της κεντροαριστεράς, τον Θανάση τον Θεοχαρόπουλο, αγαπητοί συνάδελφοι, και όχι μόνο, θα κουβεντιάσουμε όλο αυτό το επόμενο δίωρο, όλα καλησπέρα τα πολιτικά δρόμενα της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε, από την είδηση, πού να πάμε από τον Πρωθυπουργό στο Ρόιτερ. Να το πούμε γιατί είναι σημαντικό, γιατί άρχισε, δίνει και η κυρία Λαγκάρτ για την Νεαρινή Σύνοδο συνέντευξη τύπου, έτσι δεν είναι, μας το είπε και ο Πάνος Γκρουμούτης στην εκπομπή την νωρίτερα, το παρακολουθεί και ο Λουκάς ο Γεωργιάδης, ο συνάδελφος. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στο πρακτορείο Reuters κατηγορεί μερικούς Ευρωπαίους για κακοφωνίες και αλλοπρόσαλες διαρροές, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιλέξει το δρόμο ενός ανήθικου και στιγνού χρηματοδοτικού εκβιασμού. Έτσι τα έχει πει, έτσι είναι οι λέξεις. Είναι αισιόδοξος, θα βρεθεί λύση μέχρι το τέλος Απριλίου. Να κρατήσουμε αυτό. Να κρατήσουμε αυτό, γιατί αυτό ήταν που, αν θέλεις, τελικώς μας έλυσε και τις απορίες. Εν ώρα εκπομπής, κάποια στιγμή προς το τέλος, άρχισε η αγορά να γυρνάει έντονα προς τα πάνω. Την ώρα έκλεισε που μίλησε ο Τσίπρας. Και τελικώς αποδεικνύεται ότι αυτή η τελευταία αποδός, το παρά τα αυτά είμαι αισιόδοξος, και το γεγονός ότι δεν τράβηξε παραπέρα στα άκρα το σκηνή ο Πρωθυπουργός. Φαίνεται πως τουλάχιστον εκτιμήθηκε δεόντως από τους αναλυτές, από τους επενδυτές. Σκέψτε τώρα, φέρετε το μυαλό σας λίγο πίσω πριν αρχίσουμε να τα σχολιάζουμε και ο Γκρουμούτης και ο Βασίλης Τσεκούρας και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Μιλάει, θα μου πεις, εντάξει, μιλάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλάζει η αγορά. Φέρετε το μυαλό σας 5 μήνες νωρίτερα, όπως ήταν το σκηνικό, ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και την άλλη είδηση της ημέρας. Καλά, η αγορά άλλαξε σήμερα 5 φορές πρόσημα. Εντάξει, αλλά τώρα δηλαδή, το λέμε με την ομιλία. Είχαμε πάρα πολλά. Και η ομιλία, όπως είπε και ο Παναγιώτης σωστά. Με το θέμα του Reuters. Ή όπως είπε και ο Παναγιώτης σωστά, με το θέμα του Reuters γύρισε η αγορά προς τα πάνω. Θα τα σχολιάσω στον Ανέσο Χαρόπλο σε λίγο, αφού πάρουμε το ρεπορτάζ από εσάς. Να πούμε όμως, να δείξουμε και το εξώφυλλο του Time. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχει βγει το αμερικάνικο περιοδικό το Time, Θανάση Θεοχαρόπουλε, για αγαπητοί συνάδελφοι. Και έχει τον Τσίπρα, το έχουμε να το δείξουμε. Είναι αυτό. Ανάμεσα στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Μάλιστα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ότι τον τρέχουν οι Αμερικάνοι, όχι έτσι, ναι, άστο μην το πούμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το Time τώρα δεν είναι τυχαίο περιοδικό, είναι βαθιά στην αμερικανική πολιτική ζωή. Σίγουρα το γεγονός ότι ένα κόμμα της αριστεράς είναι σε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ένα κόμμα της αριστεράς, ναι, αυτό βέβαια. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι τα πρόσωπα, δεν είναι τα πιο σημαντικά πρόσωπα με αυτή την έννοια, είναι τα πρόσωπα τα οποία συζητιούνται περισσότερο. Με αυτή, έτσι το βάζω το περιοδικό, αλλά από κάθε άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θέλεις και με μεσότιτλο, Greece's Rising Star. Μπράβο.
Αστέρι τη. Ναι, είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τον Πάνο τον Κουρμούτη. Τι έχει γίνει σήμερα, βάλτε όλα. Το κύριο Ζουλιού με το Βαρουφάκι, ότι η Ελλάδα υποφέρει σε περίπτωση Brexit. Βάζω του τίτλου. Δημοσίευμα για παράλληλο νόμισμα στην Ελλάδα, μιλά σύμβουλο τη Μέρκελ. Εγώ αυτά κωδικοποίησα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πλήστε όσε δημοσιεύσει και πάλι για σενάρια ξαφνικού θανάτου, για σενάρια Brexit, για σενάρια διπλωνομισμάτων. Mm-hmm. Όλα ξεκίνησαν, θα έλεγε κανείς, το τελευταίο 24ωρο από την ομιλία του κυρίου Σόιμπλε στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, ο οποίος, εν αντιθέσει με τη στάση που τηρούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή η καγκελαρία, σήκωσε πολύ τους τόνους, ήταν πολύ αρνητικός και πάλι έναντι της Ελλάδος, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι η χώρα μας μέχρι τις 30 Ιουνίου δεν πρέπει να προσβλέπει σε κανένας είδους εκταμείευση δόσης ή ρευστότητα. Mm-hmm. Και πάρα πολύ απλά κατηγόρησε, ακόμη έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει και την τωρινή κυβέρνηση, ότι καθυστέρησε ή κατέστρεψε μάλιστα την όποια πρόοδο είχε προκαλέσει προηγούμενη. Φυσικά το ερώτημα κατά πόσον είναι πλέον, κατά πόσον θα σηκώσει mm-hmm. το γάντι ο κ. Βαρουφάκης σήμερα από το ίδιο βήμα, από τον Ινστιτούτο Μπρούκινγκς. Ο κ. Βαρουφάκης, βέβαια, που στο ενδιάμεσο κλήθηκε και η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει και σε δημοσιεύματα των Financial Times περί άτυπης, ας πούμε έτσι, περί άτυπου αιτήματος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χρονική παράταση της αποπληρωμής των δόσεων του Μαΐου, ούτως ώστε να έχει ρευστότητα ικανή η ελληνική πλευρά να μην κάνει πιστωτικό γεγονός εσωτερικό, να μπορεί να πληρώσει δηλαδή μισθούς και συντάξεις. Ναι. Κάτι το οποίο μεν διαψεύδει ο κ. Βαρουφάκης ότι συνέβη ποτέ, αλλά δεν διαψεύδει η κυρία Λαγκάρτ. Και λέει ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Η οποία απλώς όταν ρωτήθηκε κατά πόσον συνέβη αυτό, δηλαδή κατά πόσον υπήρξε έστω ανεπίσημο αίτημα από την ελληνική πλευρά για παράταση δόσεων, είπε ότι καθώς γνωρίζω, ποτέ δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω θα το κάνουμε τώρα. Δεν είπε ότι το δεχτήκαμε, είπε ότι ποτέ δεν θα το κάναμε, δεν θα το κάνουμε ούτε τώρα. Η οποία δίνει η κυρία Λαγκάρτ αυτή την συνέντευξη, ό,τι νεότερο είναι, θα σας ενημερώσουμε. Σαφώς. Λοιπόν, πάμε για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες από τον Βασίλη Τσεκούρα. Στο τέλος θα μας τα σχολιάσει όλα ο Θανάσης ο Χαρόπλος. Εγώ να πω με χαμόγελο την κακιούλα της ημέρας, ότι είδα και στην Καθημερινή πριν ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής είπε ότι δεν υπάρχει συνάντηση του κ. Ομπάμα με τον κ. Βαρουφάκη. Αυτό ήταν μια μικρή. Αυλεψία, να το πούμε αστοχία, να το πούμε κάπως, γιατί ένα δελτίο που είχε βγάλει προχθές το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών είπε θα συναντηθεί προφανώς τον ενθουσιασμό πάνω, επειδή ο κ. Βαρουφάκης θα είναι στη γιορτή εκεί με την Ομογένεια, με τον πρόεδρο Ομπάμα. Εκεί μαζεύονται όλοι, έρχεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, είναι ο αρχιεπίσκοπος της Αμερικής δίπλα. Ναι, χαιρετάει τους Έλληνες ομογενείς, είναι και ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό γίνεται, δεν υπάρχει κατηδίαν συνάντηση, το λέμε και εμείς. Απλά, εντάξει, ας πούμε ότι είναι στην απειρία της νέας κυβέρνησης να τα προσέχουν αυτά. Από το βγήκε από τη, μου λέει η Μαρία Λεφαντή, από το ανακοίνωσε από το γραφείο τύπου, διευκρίνηση μάλλον, από το γραφείο τύπου του Λευκού Οίκου. Λοιπόν, Βασίλη Τσεκούρας. Εγώ πάντως, επειδή κοιτάω τώρα τα email του Υπουργείου Οικονομικών, σε ένα δεύτερο που είχε στείλει, το Υπουργείο, το τελευταίο, δεν το ανέφερε καν. Δηλαδή, έλεγε θα παραστεί και το προσπέρασε. Σωστά. Είχε πει, ενώ στο πρώτο πολίτη θα υπήρχε. Στο πρώτο υπήρχε, αφού το είχαμε δει και το είχαμε πει κιόλας. Και μάλιστα λέγαμε πώς ακριβώς ήταν αυτή η συνάντηση, μήπως ήταν κάτι ολιγόλεπτο ή τουλάχιστον. Βλέπει ο Ομπάμα, μικρή αναφορά. Ο Βαρουφάκη πριν τον Τσίπρα, εδώ λέγαμε, κάναμε σχόλια με τον Σαράντι. Τι γίνεται. Ούτως ή άλλως τα μηνύματα θα έρθουν από τον κύριο Λιού, τον Υπουργό Οικονομικών της Αμερικής, αύριο, με τον οποίο δεν έχει συναντηθεί ο κύριος Βαρουφάκης την περασμένη εβδομάδα, γιατί έλειπε σε διακοπές ο κύριος Λιού. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Αμερικανικός παράγοντας νομίζω θα δώσει το δικό του στίγμα. Εγώ να προσθέσω ακόμα σε αυτό που είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης, σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτό το δημοσίευμα, ένα ακόμα δημοσίευμα το Financial Times για το αν εμείς κάναμε ένα άτυπο αίτημα για παράταση της δόσης προς το Delta Nitaf, να πω ότι αυτή η δόση είναι της τάξης των 750 εκατομμύριων ευρώ στις 12 Μαΐου. 11, να θυμίσουμε, μια μέρα νωρίτερα, είναι το Eurogroup, το κρίσιμο Eurogroup το οποίο μας λένε συνεχώς οι Ευρωπαίοι ότι εκεί ίσως να έχουν μια απόφαση. Το οποίο που θα γίνει, καθοριστεί. Λετωνία. Όχι, νομίζω ότι θα είναι σε Βρυξέλλες. Νομίζω ότι δύο φορές το χρόνο είναι εκτός. Όπως και να έχει, μας λένε όλοι λοιπόν ότι τότε, 11 Μαΐου θα έχουμε τη συμφωνία. Ενώ τώρα ο κύριος Τσίπρας στο Reuters είπε μέχρι το τέλος. Τέλος Απριλίου, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας τι είπε. Ότι η Ελλάδα θα τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει τον Φεβρουάριο, διότι θυμίζουμε ότι η τετράμινη επέκταση της Ανοικής Σύμβασης ήταν 2-2 μήνες. Μέχρι το πρώτο δίμηνο, δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου, θα πρέπει να έχουμε συμφωνήσει στα τεχνικά κομμάτια
Και από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος Ιουνίου, να συμφωνήσουμε σε, να έχουμε μια συνολική συμφωνία για να πάμε στην επόμενη μέρα. Άρα, τι είπε ο κ. Τσίπρας, τηρούμε εμείς πιστά το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής. Αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα. Θανάση, ο Χαρόπουλο, σχόλιο για όλα. Απλά να υπενθυμίσω εγώ ότι τα αγκάθια, το έχουμε πει και από αυτήν την εκπομπή κατά επανάληψη, η κόκκινη γραμμή για την ελληνική κυβέρνηση είναι τα εργασιακά, το ασφαλιστικό και από το κεφάλαιο των ιδιωτικοποιήσεων ένα κομμάτι. Όχι όλο το κεφάλαιο των ιδιωτικοποιήσεων, υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο διαφωνεί η ελληνική κυβέρνηση, δεν θέλει να πάει πίσω. Θανάση, ο Χαρόπουλο, πώς βλέπεις να διαμορφωθούν οι καταστάσεις? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι κρίσιμα για τη χώρα. Εγώ θα γυρίσω λίγο πίσω στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Είναι μια συμφωνία με την οποία τη χειροκροτήσαμε και μπορώ να πω ότι σε πάρα πολλά σημεία είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτή η συμφωνία λοιπόν της 20ης Φεβρουαρίου, η οποία είχε μετά 23 Φεβρουαρίου και την εξειδίκευση των μεταρρυθμίσεων, η οποία έγινε αποδεκτή στην πρώτη της φάση, πρέπει να εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο και μέσα στη συμφωνία γράφεται ότι μέχρι τα τέλη Απριλίου θα πρέπει να έχουν εξειδικευθεί οι μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις αυτές να έχουν γίνει αποδεκτές στα τέλη Απριλίου. Ναι. Εδώ βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε πολλά σημεία φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόοδος αυτούς τους δύο μήνες στην ουσία στο επίπεδο των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μπορούμε να πούμε πράγματα τα οποία έχουν εξειδικευτεί στις μεταρρυθμίσεις ή τουλάχιστον δεν τα ξέρουμε. Αυτά τα οποία πιθανότατα δεν έχουν γίνει και σημαντικά πράγματα. Αλλά δεν έχουν γίνει σημαντικά. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα στη δήλωσή του στο Reuters στο εξής: ασφαλιστικά, εργασιακό, ΦΠΑ και ιδιωτικοποιήσεις, ότι είναι τα προβλήματα. Να πω δύο πραγματάκια εδώ. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά, το έχουμε πει και ξανά και στην φιλόξενη εκπομπή σας εδώ πέρα, ότι μειώσεις μισθών, συντάξεων και άρση του περιορισμού των ομαδικών απολύσεων δεν μπορούν να γίνουν δεκτά από την ελληνική κυβέρνηση. Και σωστά είναι κόκκινη γραμμή και νομίζω είναι εθνικά κόκκινη γραμμή. Νομίζω συμφωνούμε εδώ πέρα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ή αν κάποιοι δεν συμφωνούν, έχουν μείνει σε προηγούμενη κατάσταση της προηγούμενης κυβέρνησης. Νομίζω ότι συνεπώς έχουν ρίξει, συγγνώμη Θανάση Χαρούπλα, να την πω εγώ τη δεύτερη κακιούλα της ημέρας με χαμόγελο, έχουν ρίξει τους τόνους ακόμα και εκείνοι οι πολύ φανατικοί γερμανολάτρες σε αυτό το κομμάτι και δεν το λένε για τις μειώσεις συντάξεων. Το έχω καταλάβει. Όμως υπάρχουν στοιχεία, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να πούμε τώρα στο ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να γίνουν αυτά που έχουν ζητηθεί για μειώσεις συντάξεων και ούτω καθεξής. Όμως χρειάζεται μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Και εγώ με γενναιότητα είδα στη συμφωνία που έχει υπογραφεί από τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών της 20ης Φεβρουαρίου να γράφεται μέσα για ενοποίηση ταμείων, για κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, κινήτρων για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα αναφερόταν στον τραπεζικό και στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, αυτά τα στοιχεία δεν νομίζω ότι έχουν προχωρήσει αυτούς τους δύο μήνες. Δεν νομίζω ότι έχω δει συγκεκριμένα στοιχεία μιας πρώτης μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού στη βάση της υπογραφής της συμφωνίας της ελληνικής πλευράς με τους εταίρους, όχι στη βάση κάποιας άλλης συμφωνίας. Εδώ πέρα μπορούν να γίνουν πράγματα. Όσον αφορά το ΦΠΑ, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η διαφωνία αυτή τη στιγμή. Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή. Όχι, και αυτό είναι, δεν φαίνεται. Βεβαίως. Όσον αφορά τα εργασιακά, είναι σωστή άποψη της κυβέρνησης ότι πρέπει να ξαναεπανέλθουν οι ομαδικές διαπραγματεύσεις, οι ομαδικές συλλογικές συμβάσεις. Και σταδιακά η επαναφορά του κατώτατου μισθού. Σταδιακά και όχι διανόμου, βέβαια, διότι διανόμου θα έφερνε τα αντίθετα αποτελέσματα, ίσως και έκρηξη της ανεργίας. Σταδιακή αύξηση σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Όμως οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες είχαν ουσιαστικά εκτός του κοινοτικού κεκτημένου απαξιωθεί στην προηγούμενη περίοδο, ορθά πρέπει να επανέλθουν. Άρα αυτό σωστά συνεχίζει να είναι μια κόκκινη γραμμή. Τώρα, στη ιδιωτικοποίηση είναι πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Ξέρετε γιατί? Και είναι κρίσιμο. Μπαίνω στα στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν και τους τηλεθεατές μας. Διότι εδώ πέρα είμαστε και ένα κανάλι με οικονομικό βεβαίως. Στις ιδιωτικοποίησεις. Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου αναφέρει ότι ό,τι έχει ξεκινήσει στη διαδικασία των προσφορών, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δεν θα σταματήσει. Ναι. Και ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν. Βεβαίως. Έχει περάσει. Εδώ συνεπώς μιλάμε για ό,τι έχει υπογραφεί σύμβαση, δεν αλλάζει, έχει τελειώσει. Ναι. Αλλά υπάρχει μία, από ό,τι κατάλαβα, διχογνωμία, μία διαφωνία για τα ζητήματα τα οποία έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, αλλά δεν έχει υπογραφεί σύμβαση. Σε αυτά, βέβαια, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, ξαναλέω, γράφει ότι έχει ξεκινήσει και υπάρχει διαδικασία προσφορών.
Άρα και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει το ζήτημα των περιφερειακών αεροδρομίων με ειδικό ενδιαφέρον από τους εταίρους μας, βεβαίως, και υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Αυτά πρέπει να επιληθούν στη βάση των συζητήσεων. Νομίζω ότι υπάρχει, από τη στιγμή που έχει τελειώσει ο διαγωνισμός και δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις, δεν μπορούμε εύκολα να πάμε πίσω. Μπορούν να γίνουν κάποιες διορθώσεις, κάποιες μικροαλλαγές. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην πρώτερη κατάσταση. Εκεί το στοιχείο το οποίο η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να διεκδικήσει είναι οι αποδόκες του εξής αποκρατικοποίησης, για να μην τις πω ιδιωτικοποίησης, να γίνονται στη βάση των κοινοπραξιών, το οποίο επιζητά και βάζει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Αυτό νομίζω είναι κάτι λογικό, το οποίο να υπάρχει σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και πρέπει να επιληθεί αυτή η κατάσταση των ήδη υπαρχόντων μέχρι τώρα. Γιατί ξέρετε κάτι, και η αξιοπιστία της Ελλάδας ως χώρας, όταν γίνεται ένας διαγωνισμός, τον κερδίζουν κάποιοι και στη συνέχεια αναιρούνται αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες βέβαια δεν έχουν υπογραφεί, αλλά έχει συμμετέχει στο διαγωνισμό μια εταιρεία. Ναι. Πλήττεται και η εικόνα της χώρας. Άρα νομίζω πρέπει να υπάρξει αποεμπλοκή σε αυτό το σημείο. Αυτά είναι λοιπόν τα κρίσιμα τα οποία έχουμε μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίες κάθε φορά πριν φτάσουμε στη διαπραγμάτευση, πριν φτάσουμε στο Eurogroup, αρχίζει, δεν είναι τυχαίο, ένα μήνα δεν μιλούσε, μια εβδομάδα πριν ξεκινάει πάλι αυτή η διαδικασία. Το κλίμα. Δεν είναι σωστό. Και δεν το κάνει μόνο ο ίδιος, δηλαδή με δικές σου δηλώσεις. Θέλω να πω και θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες είχε υπάρξει ένα θέμα με τον κύριο Κοστέλο, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν στους θεσμούς πλέον, όπως ονομάζεται, στο τεχνικό κλιμάκιο, που φωτογράφησαν κάποιοι από την Ελλάδα τον κύριο Κοστέλο ότι αυτός διαρρέει όλα τα έγγραφα τα οποία αποστέλει το Υπουργείο Οικονομικών. Και μάλιστα έλεγαν στην ουσία ότι ο κύριος Κοστέλο είναι δάκτυλος του κύριου Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε δηλαδή είναι πίσω από όλες αυτές τις διαρροές, διότι θυμίζουμε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να διαρρεύσουν κανένα έγγραφο, έχουν ένα κείμενο εμπιστευτικότητας το οποίο πρέπει να τηρούν απαραίτητα, ενώ το ίδιο τους ίδιους δικλείδες δεν έχουν τα τεχνικά κλιμάκια, όπως για παράδειγμα ο κύριος Κοστέλο. Μία επισήμανση ακόμα εγώ ήθελα να κάνω, γιατί μας βλέπουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στενάζουν. Τι εννοώ? Η αγορά. Στενάζει η αγορά αυτή τη στιγμή. Οι προμηθευτές του δημοσίου, το δημόσιο δεν πληρώνει αυτή τη στιγμή. Δημοσίου, η αγορά, η μεσαία τάξη. Η αγορά, η μεσαία τάξη. Τα μικροκαταστήματα, όλα αυτά δεν λειτουργούν. Και γιατί το βάζω? Μπράβο. Πριν δύο μέρες και γιατί το βάζω αυτό? Γιατί ακούμε μια ευκολία από ορισμένα χείλη να λένε θα πάμε από 24 Απριλίου, 11 Μαΐου, θα γίνει μια διαπραγμάτευση μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα. Αυτή η αβεβαιότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχει υποθεί από επίσημα χείλη ότι δεν χάθηκε ο κόσμος, ότι δεν τελείωσε η. Πάντως η αβεβαιότητα αυτή κάνει κακό στην ελληνική οικονομία. Προφανώς. Μπορεί όταν τελειώσει. Εγώ μια προσοχή θέλω να ευχηστήσω. Όταν τελειώσει η αβεβαιότητα, οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία είναι μη αντιστρεπτές. Εντάξει, πρέπει να προσέξουμε όλοι. Εγώ συνηθίζω να λέω και στους φίλους τηλεθεατές ότι και από την ώρα δηλαδή που θα υπάρξει κάποια μορφή συμφωνία, εγώ το πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση και το λέμε μήνες τώρα. Και αυτή είναι και η εντολή που έχει η ελληνική κυβέρνηση μετά τις εκλογές 25 Ιανουαρίου. Εντολή για λύση εντός ευρωζώνης με σκληρή διαπραγμάτευση. Ακόμα και όταν βρεθεί και όταν λυθεί, θα περάσει πολλή χρόνο για να ισορροπήσει η αγορά. Οι δύσκολες μέρες είναι ακόμα μπροστά. Μην νομίζουμε ότι την επόμενη μέρα θα ξυπνήσουμε και θα βρει ο καθένας στο παράθυρό του ένα χρυσό κουταλάκι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία, το κλίμα, να βρεθούν χρήματα και αυτό φτιάχνεται και χτίζεται σιγά-σιγά. Η μείωση της ανεργίας και η ανάπτυξη, ακριβώς αυτό που αναφέρατε, η μείωση της ανεργίας και η ανάπτυξη δεν διατάσσονται. Θέλουν πολλές ενέργειες για να επιτευχθούν. Να το πούμε λίγο διαφορετικά για να καταλάβουν τη λεφτά της, γιατί μπορεί να έχουν στο μυαλό τους πολλά πράγματα. Δηλαδή, να το πούμε με αριθμούς. Τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα έχει χάσει από το ΕΠΤ σχεδόν 25%. Αυτή είναι η συνολική ύφεση της Ελλάδος. Δεν θα χρειαστούν 5 χρόνια ξανά για να πάρουμε ανάπτυξη 25%. Η ανάπτυξη του 25% είναι πολύ πιο δύσκολη να έρθει από ό,τι χάνεται. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι με όποιο ρυθμό ανάπτυξη και να τρέξει η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, θα χρειαστούν πολλά περισσότερα από το 25% για να έρθουμε στα επίπεδα που βρισκόμασταν πριν ακριβώς έρθει η κρίση. Είναι πολύ πιο δύσκολο λοιπόν τα πράγματα. Και στην ανεργία σημαίνει αυτό και στο θέμα του ΕΠ, της ανάπτυξης δηλαδή του ΕΠ. Και θέλει λίγο και συνένεση και σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι με τα μπλε και που το είδα σήμερα, το σχολιάσουμε στην πορεία, μπλε και κόκκινα νεκροταφεία. Δεν μπορεί να πάει μπροστά το 15 αυτός ο τόπος. Θέλει συνένεση σε πολλά θέματα. Θα εξηγήσουμε σε λίγη ώρα. Ήταν μια διένεξη που υπήρχε
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για τον δολοφονημένο Τεμπονέρα. Ο Κώστας Μπακογιάννης δικαίως έλεγε για τον πατέρα του, τον Παύλο Μπακογιάννη. Και, εντάξει. Λοιπόν, θα το σχολιάσουμε όμως στην πορεία. Αν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα. Έχουμε κάτι άλλο για την οικονομία. Πριν πάμε στο θέμα των μεταλλορύχων, το βίντεο με τους μεταλλορύχους, γιατί είχαμε σήμερα τη Μεσογείο, ξεκίνησαν, έγινε χαμός και αυτή την ώρα ακόμα φεύγουν. Είναι κλειστοί οι δρόμοι, γίνεται χάος στην Αθήνα. Όλη η Αθήνα είναι μπλοκαρισμένη. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν το τελευταίο 20 λεπτό, αλλά μέχρι και πριν από λίγη ώρα βλέπω εδώ κόκκινους δρόμους παντού. Λοιπόν, μεταλλορύχοι κατέβηκαν. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διχογνωμία για το θέμα του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Κατέβηκαν κάτω, είναι πολλοί κόσμος. 82 πούλμαν. 82 πούλμαν. 4.000 άτομα, νομίζω. 4.000 άτομα. Και είναι σε αναμονή, αλλά 40 πούλμαν δεν κάνουν. Είναι πολλά. Τόσοι πολλοί δουλεύουν δηλαδή στα μεταλλεία. Μαζί με τις οικογένειές τους. Μαζί με τις οικογένειες. Και είπαν ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε. Βέβαια, εκεί υπάρχουν. Λένε βέβαια ότι εμείς είμαστε που δουλεύουμε εκεί. Και ότι θέλουμε να λειτουργήσουν τα μεταλλεία, ενώ κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν και είναι πιο κοντά, εντάξει, κάποιος, εντάξει και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει συγκεκριμένες θέσεις, αν και υπάρχουν και στελέχη που έχουν κρατήσει και αποστάσεις, αλλά υπάρχουν και τοπικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που καλύπτουν και την άλλη μεριά που δεν θέλουν την συγκεκριμένη επένδυση. Είναι πιο σύνθετο το θέμα και λέγανε μάλιστα ότι άλλοι έρχονται και διαδηλώνουν εναντίον των μεταλλείων. Το έχουμε το βίντεο, πάμε να το δούμε, γιατί είχαν και τις φόρμες εκεί. Ήταν ένα κλου σήμερα τη σημερινή μέρα. Πάμε να το δούμε. Παιδιά, ένα μεγάλο χειροκρότημα στον κύριο Γεωργιάδη! Ανεβαίνουμε τώρα. Μία κουβέντα για να μην χάνουμε χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσουμε να σας κλείσουν τα σπίτια. Να τους αφήσουμε να σας πετάξουν στον δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η κυβέρνηση, η δίθεν αριστερή, που δίθεν ενδιαφέρει τον Ρωμάτι, να σας αφήσει ενέργους. Πάμε τώρα στον Υπουργό. Πώς το είπε, εργατιά, εργατιά, ενωμένη σε αγροθιά. Κάνω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι... λοιπόν, σχόλιο, πάνω σκουρμπούτης. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να γνωρίζω το μέγεθος της... ούτε το δεν είμαι αδικός, δεν γνωρίζω ούτε το μέγεθος πλήρως της επένδυσης, ούτε το πόσο ακριβώς έχει επηρεαστεί η ζωή των κατοίκων. Εκείνο που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι ανεξαρτήτως κυβέρνησης, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι ένα χρονίζον θέμα, ένα χρονίζον πρόβλημα. Και είναι κάτι για το οποίο ακόμη δεν πρέπει να έχουμε μάθει σχεδόν τίποτα. Δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν μείνει στην προβολή των αντιδράσεων ένθεν κακήθεν, αλλά επί του πρακτέου λίγα πράγματα. Θα ήθελα να μάθω πολλά περισσότερα για να έχω πλήρη άποψη. Θα κάνουμε μια εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που βάζει Θανάση το Χαρόπλα και Βασίλη Τσεκούρα ο Πάνσο Γκρουμώτης. Λοιπόν, πολλοί κόσμος ξέρει ότι κάτι γίνεται φευγαλέα στα μεταλλεία. Κάτι γίνεται. Υπάρχει μια άποψη, κάποια άλλη άποψη, τσακώνονται, πάει η αστυνομία. Μπορεί και μια μεγάλη μερίδα να θέλει να ξέρει ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να γίνει επένδυση. Δεν ξέρουν όμως στη βάση τι επένδυση είναι, τι νούμερα θα πάρουμε εμείς στην Πρωτοβουλία, αν κάνουμε μια εκπομπή. Και να πούμε τι είναι αυτή η επένδυση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχει. Αυτοί που δεν θέλουν, γιατί δεν θέλουν. Γιατί θα πάθουν καρκίνο να λένε τα στοιχεία. Τι στοιχεία παρουσιάζουν. Γιατί τέτοια θέματα. Και από εκεί πέρα να καταλάβει ο κόσμος και να κρίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι πραγματικά αυτό που λείπει. Δηλαδή, κανείς δεν έχει μια πλήρη εικόνα, μια σφαιρική εικόνα. Δηλαδή, ήταν σήμερα, έλεγε από την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου, λένε τα συγκεκριμένα μεταλλεία. Το έλεγε ένας από τους εργαζόμενους. Εγώ δεν το είχα. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι είναι επένδυση. Δηλαδή, δεν το επένδυση την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου, αλλά είναι πολύ. Λοιπόν, Βασίλη Τσεκούρα, και πάμε στο Θανάση. Υπάρχουν κάτι δράσεις πάντως. Διαβάζω αυτή την ώρα και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που λέει ότι δεν πολύ η Eldorado Gold, η εταιρεία δηλαδή που διαχειρίζεται αυτή. Καναδική εταιρεία. Καναδική εταιρεία, εντάξει, είναι μια κοινοπραξία. Στην ουσία συμμετέχουν και Έλληνες μέσα αυτήν. Αλλά λέει ότι δεν μπορεί να βάζει μπροστά ως ασπίδα τους εργαζομένους,
Και λέει μάλιστα ότι έχουν κάθε δικαίωμα φυσικά να αντιδρούν και να διαδηλούν, αλλά παράλληλα λέει ότι δεν μπορεί να του βάζει ω σπίδα μπροστά και ότι εφόσον πάρει τη δουλειά και συνεχιστεί, θα πετάξει ένα μεγάλο μέρο των εργαζομένων έξω. Αυτό λέει επισήμω το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν αυτό πάντω που λέει, δηλαδή και το τι ακριβώ συμβαίνει πάνω στη Χαλκιδική, έχει πολλέ προεκτάσει. Δηλαδή, εγώ διαβάζω, θυμήθηκα μια αποκάλυψη που κάνει μια ολλανδική εφημερίδα, η The Telegraph συγκεκριμένα. Mm-hmm. Που λέει ποιες είναι οι πρακτικές πολυεθνικών εταιριών και μάλιστα έλεγε μέσα και για την Eldorado Gold. Δηλαδή το πώς φοροδιαφεύγει, για παράδειγμα, μέσω κάποιων ολλανδικών εταιριών γραμματοκιβωτίων, λέει. Λέει χαρακτηριστικά. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Από εδώ, η Ολλανδική εταιρεία, από εκεί. Όπως και να έχει. Απλά συνηγορώ σε αυτό που είπε νωρίτερα και ο Παναγιώτης, ότι δεν γνωρίζει απολύτως κανείς το τι ακριβώς σημαίνει. Διότι όταν μιλάμε για μια επένδυση, θα πρέπει να ξέρουμε τι ύψος είναι αυτή η επένδυση, πόσοι συμμετέχουν. Ποια θα είναι τα έσοδα και του ελληνικού δημοσίου, ναι. Ποια θα είναι τα έσοδα της ίδιας εταιρείας, ποιες είναι οι δαπάνες, ποια είναι τα έξοδα. Πώς κάνει δίκαιος, μια ανάλυση ενισολογισμού εμείς στις συγκεκριμένες εταιρείες. Είχε κάνει και η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, άμα το θυμάστε, καταχωρήσει τον τύπο. Εκείνα τα στοιχεία πρέπει να τα πάρουμε, να φέρουμε και από την άλλη μεριά πρόσωπα, να τα λέμε και να προσπαθήσουμε να τα κρίνουμε και να ακούμε και την άλλη άποψη. Για να καταλάβει και ο κόσμος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Γιατί, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Θανάση το Γαρόπουλε, πώς το βλέπεις όλο αυτό το θέμα, γιατί μας απασχολεί και μάλιστα συνεχίζει να μας απασχολεί, έτσι. Ναι, δεν λοιπόν. Είναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν διακρίνω τους εργαζόμενους σε δύο ταχύτητες. Ναι. Δεν θέλω να τους διακρίνω. Οι εργαζόμενοι σε όλες τις περιπτώσεις ενδιαφέρονται για την εργασία τους. Ανεξαρτήτως αν κάποιος τους παρακινεί ή δεν τους παρακινεί, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην χάσουν την εργασία τους. Και νομίζω ότι δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή την περίοδο στην οποία μιλάμε να χαθούν θέσεις εργασίας. Τώρα όμως, στη Χαλκιδική συγκεκριμένα και σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν αντικρουόμενες μελέτες ως προς την σκοπιμότητα και ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης επένδυσης. Έχω διαβάσει αρκετά στοιχεία που είναι αντικρουόμενα. Εδώ πρέπει να γίνει ένας σοβαρός διάλογος και με βάση και το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή δεν είναι μόνο τι θέσεις δημιουργούν, αλλά και τι θέσεις χάνονται στη γεωργία, στον τουρισμό και ούτω καθεξής. Μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα δούμε το αναπτυξιακό πρότυπο, εν πάση περιπτώσει, της περιοχής και του νομού ευρύτερα της Χαλκιδικής. Και βέβαια σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει ένας γόνιμος διάλογος πάνω σε αυτό το στοιχείο, γρήγορος. Είναι χρήσιμη επισήμανση ότι βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν έχουμε δει πουθενά να παρατίθεται ορισμένα στοιχεία από τη μία και από την άλλη πλευρά δημοσιογραφικά, έτσι ώστε να δούμε και να μπορέσουν και οι τουλαθέντες να κρίνουν. Το να βλέπουμε μόνο να διαμαρτύρονται ορισμένοι δεν μπορεί να κρίνει. Α σηκωθούν και οι τόνοι. Είναι απαιτητό να σηκωθούν οι τόνοι για να καταλάβουμε. Α λέει ο ένα, α φωνάζει ο άλλο. Και δεν συμφωνώ βέβαια με την εκμετάλλευση από οποιαδήποτε πλευρά του αγώνα των εργαζομένων. Πολιτική εκμετάλλευση. Από την πολιτική εκμετάλλευση. Η οποία δεν προσφέρει κάτι, ίσα ίσα χάνουν στον αγώνα του οι εργαζόμενοι. Στην εικόνα της δημόσιας και της κοινής γνώμης, όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και υπάρχει φανερή πολιτική εκμετάλλευση. Μάλιστα. Να δώσουμε μία πληροφορία, όπως με ενημερώνουν, ότι έχουμε έκτακτα μέτρα της αστυνομίας στην Πανεπιστημίου και διακοπή της κυκλοφορίας. Υπό ασφιχτικό αστυνομικό κλειώτα προπήλαια. Είναι κάθε απόγευμα τέτοια ώρα να δούμε σήμερα αν γίνεται κάτι. Μάλιστα. Κάτι διαφορετικό στην κατάληψη που γίνεται στο Πανεπιστήμιο για 17 μέρες. 17 μέρες μέχρι αυτή την ώρα. Θα σε ενημερώσουμε. Πάντως ο Υπουργός χθες το βράδυ είπε ότι είναι θέμα λίγων ωρών. Το είχε πει ο κ. Πανούσης. Χθες το βράδυ. Ναι, ότι είναι θέμα λίγων ωρών να λήξει η κατάληψη. Να δούμε. Λοιπόν, σήμερα ήταν, πριν πάμε, ήταν και μια άλλη, μια σημαντική στιγμή, να δούμε αυτό και να πάμε στο διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάει και ο Πάνος ο Γκρουμότης στο New Money και στη σύσκεψη του πρώτου θέματος. Να δούμε τη φωτογραφία. Ήταν μια φωτογραφία από παλιά. Τι συζήτησαν, για την πράσινη ανάπτυξη, ποιος θα το σχολιάσει, ο Πάνος θα το σχολιάσει. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό. Τι είναι αυτό, ήταν έκπληξη, έτσι, ναι. Πάνω. Είμαι στο ανακοινωστέ μου γραφείο, παρακαλώ, έτσι. Εντάξει, ωραία. Τώρα, αυτό είναι ωραίο το ωραία. Τέτοιο. Σημειολογικά, ο πάντα fit, αλλά ίσως λίγο πιο κουρασμένος από τον έχουμε συνηθίσει, Γιώργος Παπανδρέου, μάλλον χωρίς γραβάτα. Εντάξει. Ναι. Πιο ηλιοκαμένο το βλέπω, τέλος πάντων. Ναι, είναι πάντα fit, είναι δεδομένο. Ήταν στην Κρήτη. Ήτανε. Στην Κρήτη, άμα είναι, θα κάνει και μπάνιο. Αν δεν κάνω λάθος που κουβεντιάζαμε πριν, ήταν αρκετά, τράβηξε αρκετά. Δύο ώρες, παρακαλώ.
Και σύμφωνα με όσα μάθαμε, συζητήθηκε το πάντα. Πρόσεξε, θα πει. Το πάντα στην ατζέντα παρόντος του Γεωργίου Παπανδρέου θέμα της πράσινης μετανάστευσης. Α, εντάξει. Και το πατριωτικό καθήκον για παραμονή της χώρας στο ευρώ. Α, για περί δημοψηφίσματος τίποτα, δεν πιστεύω να ζήτησε ο Τσίπρας. Καλή ερώτηση. Δεν αν ήταν ο κ. Φλαμπουράρης θα μπορούσε να μας δώσει ενδεχομένως ένα παραπολιτικό. Βασίλη Τσεκούρα, να βλέπουμε τη φωτογραφία, σίγουρος. Γιατί είναι από τα παλιά είναι αυτή η φωτογραφία, να τη βλέπουμε λίγο. Λοιπόν, Βασίλη Τσεκούρα. Εκτό και αν ήταν σίγουρο ο πρώην Πρωθυπουργό, θα τεθεί θέμα δημοψηφίσματο από την κυβέρνηση και δεν θα το κάνει. Λοιπόν, όντω προξένησε την εντύπωση και σήμερα το πρωί και που βγήκε η είδηση, ήταν στην διάρκεια τη πρωινή ζώνη του SBC μάλιστα. Στη δικιά σου την εκπομπή. Το λέγαμε ακριβώ. Και λέγαμε στην ουσία ότι πώ προέκυψε και αυτή η συνάντηση. Που ήταν μετά το τηλεφωνήματο του κ. Παπανδρέου με τον κ. Τσίπρα για τα χρόνια πολλά λόγω των εορτών και λένε να συναντηθούμε παράλληλα. Τώρα δεν ξέρω αν. Χρόνια πολλά κύριε Πρόεδρε, γεια σας κύριε Πρόεδρε. Έλα να τα πούμε. Έλα να τα πούμε. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση με την Ευρώπη που λέει ότι να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, είναι σε εξέλιξη και η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από την κυβέρνηση που βάζει το κάδρο μέσα και την. Και την κυβέρνηση, διακυβέρνηση του κ. Παπανδρέου εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν κάποιο, τέθηκαν σε αυτή τη δύο ώρη συνάντηση. Νομίζω πως θα τέθηκαν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κυρίως για την εξεταστική δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μίλησαν καθόλου και για τα αποτελέσματα της συνάντησης του κ. Τσίπρα στη Μόσχα με τον κ. Τσίπρα, με τον κ. Πούτιν. Ναι. Διότι θυμόμαστε ότι ο κ. Παπανδρέου δεν τρέφει τα καλύτερα αισθήματα για αυτά τα ρωσικά ανοίγματα. Μας έκανε πάντως εντύπωση. Όπως και να το κάνουμε. Θα είναι αστεογαρόπουλε, πώς το είδες. Θα είχε ενδιαφέρον αν σε αυτή τη συζήτηση, στην οποία δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι έχει υποθεί, ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος είχε τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια κρίσιμη περίοδο, τότε που ουσιαστικά είχαν βγει όλα τα σημάδια της κρίσης και όλα τα πραγματικά στοιχεία με το πώς είχε εκτοξευθεί το έλλειμμα της περίοδου 2004-2009 κυρίως και πώς είχε εκτοξευθεί και το δημόσιο χρέος, αν στη συζήτηση αυτή ανέφερε και ορισμένα λάθη πιθανότατα, τα οποία γίναν στη διαχείριση των πρώτων ημερών της διακυβέρνησης Παπανδρέου, γιατί αυτά τα λάθη θα πρέπει να αποφευθούν τώρα. Ναι. Θυμάστε ότι είχε το πρόγραμμα του κ. Παπανδρέου τις πρώτες 100 μέρες, ναι. Το οποίο δεν εφαρμόστηκε ή άργησε να καταλάβει στην ουσία εκεί την περίοδο το τι έχει συμβεί στη χώρα. Και βεβαίως, μία καθυστέρηση πολλών μηνών οδήγησε στη συνέχεια σε μέτρα, σε μια συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία ήταν επώδυνη. Mm. Δεχθήκαμε μέτρα, δηλαδή, που πιθανόν αν είχε κατανοηθεί νωρίτερα η κρίση και είχε γίνει μια πιο αποτελεσματική διαπραγμάτευση, θα είχαν αποφευθεί. Θυμάστε εκείνη την περίοδο, το μόνο που ζητούσε η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά τη διάσωση και δεχόταν οποιαδήποτε μέτρα. Mm. Και μάλιστα χωρίς ομάδα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης. Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα και για σήμερα και για αύριο. Συνεπώς, νομίζω η εμπειρία αυτή θα ήταν πολύ χρήσιμη στη συζήτηση. Ελπίζω να έγινε αυτή η συζήτηση. Όλοι κάνουν λάθη. Βεβαίως. Ουδείς αλάτι. Μα είπα, ουδείς. Και εντάξει. Γι' αυτό είναι καλό να συζητιόνται με βάση την εμπειρία. Γιατί την έχει την εμπειρία ο κ. Παπανδρέου τη διακυβέρνηση. Διάβασα κάτι λίγο μετά την, νομίζω ότι το πέρασε αυτή τη συνάντηση. Δεν ξέρω αν είσαι, γιατί είναι και πολιτικό το ζήτημα που το παρακολουθεί, Βασίλη, ίσως να το ξέρει καλύτερα. Αν εξέφρασε ο κύριος Παπανδρέου την πρόθεση να ηγηθεί εκ νέου του Πασόκ, χωρίς τον κύριο Βενιζέλο. Να επιστρέψει στο Πασόκ. Το διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, αν είναι παραπολιτικό ή όχι. Το διάβασα ως παραπολιτικό, ότι είπε ότι ενδεχομένως τώρα που θα φύγει ο Βαγγέλης θα πάρω πρωτοβουλίες. Θα πάρω πρωτοβουλίες. Και βέβαια το θέμα της πράσινης ανάπτυξης μπορεί να έχει γίνει σλόγγαν στη χώρα μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλές δυνατότητες στο θέμα του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, να δημιουργηθούν δηλαδή σε τομείς αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς. Δεν έχουμε αξιοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς αυτές τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Σαν τα φωτοβολταϊκά που για κάθε ένα εκατομμύριο επένδυση είναι μια θέση εργασίας. Μάλιστα. Τα λάθη που γίνανε. Λοιπόν, συγγνώμη, να καταλάβουμε ότι κάνουμε και τι λέμε. Υπάρχει τόσα χρόνια. Η αιωλική ενέργεια, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά. Έχουμε δυνατότητες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει γίνει μόδα, γι' αυτό το αναφέρω. Εκεί και έγιναν λάθη. Με υποσχέσεις και δεσμεύσεις οι οποίες ναι, δεν υπήρχαν. Ναι, αλλά με προκαλεί τώρα. Υπήρχε δανεισμός από τις τράπεζες, από εταιρείες που φτιαχνόντουσαν για αυτά τα πάρκα, για παράδειγμα. Μαζί με τα καταναλωτικά δάνεια. Μαζί με τα καταναλωτικά. Και τώρα, από τη στιγμή που δεν έχουν πληρώσει κανένας και κανέναν,
Σκάνε τα δάνεια αυτά. Ναι. Και είναι και δάνεια κόκκινα, τα οποία αυτή την ώρα ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Βάλτε και αυτά λίγο μέσα για να αυτή καταλάβουν όλοι φούσκα, το πώς έχουμε φτάσει μέχρι αυτή την αυτή ώρα. Είναι η ανάπτυξη φούσκα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι τι γίνεται αυτή την ώρα στα Προπύλαια. Ομάδα αντιεξουσιαστών προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό. Είχαν ανέβει πάλι τα μάτια στο περίβολο της, του Πανεπιστημίου, που είναι η κατάληψη για 17η. Κάτι δίδυση της ημέρας τώρα, για πες. Ναι, προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό, όμως αυτή τη φορά οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν. Λες την δίδυση της ημέρας. Αυτή την ώρα, ναι, υπάρχουν συγκρούσεις στο χώρο έξω από την Πριτανία. Πληροφορίες μιλούν για ρήψεις χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Απομακρύνονται οι διαδηλωτές μαζικά από την αστυνομία. Αυτές είναι οι πληροφορίες αυτή την ώρα. Τι ώρα είναι? Είναι 6 και 43 λεπτά. Όλα αυτή η κίνηση, τα επεισόδια ξεκίνησαν 6 και 35 λεπτά. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. 16 Απριλίου, ναι. Είναι η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι η πρώτη φορά που τα ΜΑΤ χρησιμοποιούνται από την τωρινή κυβέρνηση για να σταματήσουν. Σήμερα έκοψαν τα μάτια πρώτη φορά και το Μαξίμου εκεί. Το Μαξίμου για τον δρόμο στο Μαξίμου. Να πω κάτι. Πες μας τη γνώμη, Θανάση ο Χαρόπλε. Δηλαδή, τα μάτια τι? Κοιτάξτε, η ασφάλεια είναι δικαίωμα του πολίτη. Συνεπώς, είναι σωστό το ότι περάσαμε από ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο δεν είχε αποτελέσματα πολλές φορές, έναν εκδημοκρατισμό. Αυτό είναι σωστό. Όμως αυτό έχει όρια. Διότι αν δοθεί μια εντύπωση στην εντύπωση ότι είναι ξέφραγο αμπέλι, η διαδικασία, τότε τα ΜΑΤ δυστυχώς θα αναγκαστούν να επέμβουν σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Ναι. Για να αποφύγουμε αυτά λοιπόν, χειρότερες στοιχείες, με χειρότερες αντιδράσεις. Πρέπει, να υπάρχουν, πρέπει η αστυνομία να μπορεί να κάνει το έργο της, να επιτελεί το έργο της. Mm-hmm. Συνεπώς, υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνονται αυτές οι επεμβάσεις. Τώρα, εξάλλου δεν έχω δει και καμία πρόταση αυτή τη στιγμή κατάργηση. Τον ΜΑΤ, αλλιώς θα υπήρχαν προτάσεις κατάργησης των ΜΑΤ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ο Πάνος Κουρμούτης θα πάει στη σύσκεψη του πρώτου θέματος. Αμέσως μετά θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται στον χώρο πέριξ της Πανεπιστημίου και της Πριτανίας. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο και τον Βασίλη Τσεκούρα. Και λίγο αργότερα θα έχουμε κοντά μας και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιάννη τον Παλαφά. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, διδάκτορα της αγροτικής οικονομίας, τον εκλεκτό συνάδελφο τον Βασίλη τον Τσεκούρα. Λοιπόν, έχουμε ένταση, το είπαμε και πριν το διάλειμμα, αυτή είναι η εικόνα από την ζωντανή εικόνα αυτή τη στιγμή. Την έδειξε πριν από λίγη ώρα και η κρατική τηλεόραση. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, τώρα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα εκεί. Η κατάληψη συνεχίζει μέσα, αυτά είναι τα μάτα από ό,τι βλέπω, έτσι, ναι. Είναι τα μάτα. Λίγο πιο έξω, παραταγμένα μπροστά από την πόρτα. Εκεί ήταν να γίνει κάποια στιγμή, ό,τι νεότερο, γιατί συνδέεται η κρατική τηλεόραση με την επέμβαση αστυνομίας. Είχαμε επέμβαση αστυνομίας γιατί υπήρχε και μία συγκέντρωση συμπαράστασης σε αυτούς που αγωνίζονται κατά της επένδυσης στις Κουριές. Και ήταν και ομάδα αντιεξουσιαστών, προσπάθησε να σπάσει το αστυνομικό μπλόκο να μπει στην κατάληψη. Με καδρόνια και πέτρες διαβάζω. Ναι, και όχι μόνο. Και γι' αυτό απάντησαν οι αστυνομικοί με χρήση χημικών και κρότου λάμψης. 400 αντιεξουσιαστές και πολίτες που διαφωνούν με την εξόριξη χρυσού. Αυτή την ώρα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί γύρω από τους χώρους. Κλούβες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί κάθετα, ενώ άντρες των ειδικών δυνάμεων απαγορεύουν τη διέλευση. Ό,τι νεότερο θα σε ενημερώσουμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο μεταναστευτικό, να δούμε τι γίνεται το άλλο θέμα της ημέρας. Σήμερα, Βασίλη, τι είχαμε? Δεν είχαμε σοβαρά θέματα με την έννοια. Καλά, γίνεται η Μεσόγειος στο νεκροταφείο, θα λέγαμε. Είχαμε νέο περιστατικό πριν από λίγο στην Ιταλία. Νομίζω 40 νεκροί. 40 νεκροί. Δηλαδή, και μόνο που ακούω τέτοια αριθμή και τους περνάμε. Λέμε ότι 40 νεκροί. Χθες λέμε ότι πιθανότατα θα ήταν ναυάγιο με 400 νεκρούς. Είναι κάτι. Είναι κάτι, δηλαδή, που έχουμε φτάσει, το 2015. Και είναι, στην ουσία γίνεται η Μεσόγειος σαν νεκροταφείο ψυχών, μεταναστών και μη ανθρώπων που φεύγουν κυνηγημένοι από πολέμους. Κυρίως η Λιβύη έχει διαλυθεί, το έχουμε πει και άλλες φορές, και προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Λοιπόν,
Σχόλιο. Τι νεότερο έχεις, Βασίλη? Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, διότι διαβάζω συνεχώς και ακούω και πολλές εκπομπές με τις οποίες συμφωνώ ότι Ελλάδα και Ιταλία κυρίως γίνονται αποδέκτες αυτών των μεταναστών. Ένα ρεύμα το οποίο αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, διότι πρώτον, καλυτερεύει ο καιρός. Δεύτερον, η ένταση γίνεται, κλιμακώνεται στις περιοχές αυτές, άρα οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί για να σωθούν ήδη και να βρουν ένα καλύτερο μέλλον με δίωδο προς την έξοδο προς την Ευρώπη και ευρωπαϊκά εδάφη. Η Ιταλία λοιπόν και η Ελλάδα δέχονται αυτά τα μεγάλα κύματα των μεταναστών, με μια Ευρώπη όμως που αδιαφορεί. Και αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει, γιατί είναι ο αρμόδιος επίτροπος, είναι και ο κ. Αβραμόπουλος, είναι Έλληνας, έχει πολύ, ξέρει πάρα πολύ καλά το βιώνει και η ίδια του η χώρα δηλαδή αυτό το φαινόμενο, και η γειτονική η Ιταλία, κάτι θα πρέπει να κάνει και η ίδια η Ευρώπη. Δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση. Και για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και για τις οικονομίες, θυμίζουμε ότι μιλάμε για τις δύο οικονομίες της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν τα σοβαρά τα οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, όποιος διαβάσει διεθνούς οίκους σε αναλύσεις τους για την οικονομία, θα δει ότι η βόμβα είναι η Ιταλία. Και το ρεύμα αυτών των μεταναστών δημιουργεί προβλήματα και στα οικονομικά μιας χώρας. Κυρίως θα πρέπει το μεταναστευτικό. Ναι, το μεταναστευτικό. Δημιουργεί προβλήματα οικονομικά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε συνολικά αυτό το θέμα. Να δώσουμε τα δύο εφιαλτικά νούμερα και πάμε στον Ανάστο Θεοχαρόπουλο να τα σχολιάσει. Υπάρχουν, σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Βούτση, 2 εκατομμύρια που περιμένουν στα παράλια της Τουρκίας. Ο Βούτσης το είπε προχθές, να περάσουν στην Ευρώπη. Όταν λέμε να περάσουν στην Ευρώπη, μη φοβίζουμε και τον κόσμο. Εγώ το λέω συνέχεια και θα συνεχίσω να το λέω. Απλά χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να πάνε, δεν θέλουν να έρθουν όλοι στην Ελλάδα, να περάσουν στην Ευρώπη. Ένα νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο νούμερο με τους μετανάστες είναι ότι τις τελευταίες είναι περίπου 6.000 αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει στην Ιταλία τις τελευταίες 10 μέρες και σύμφωνα με τα στοιχεία στον δικό μας χώρο έχουν περάσει γύρω στα 850 άτομα, βάζοντας και αυτούς τη μεγάλη εβδομάδα που είχαν πάει στη Γάβδο. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ένα εφιαλτικό σκηνικό, Θανάση. Ποια είναι η δικιά σου γνώμη? Πρόκειται για ένα φλέγον ζήτημα το οποίο είναι ευρωπαϊκό πράγματι, δεν είναι ελληνικό μόνο. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στη βάση ότι είμαστε η χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις συνθήκες τις οποίες έχουμε. Πρέπει να γίνει σεβαστή, για παράδειγμα, το Σέγγεν και να ζητήσουμε εμείς, η Ιταλία, η Κύπρος και άλλες χώρες, επιτέλους την αναθεώρηση των συνθήκων της συνθήκης του Δουβλίνου 2. Είναι απαραίτητο, αλλιώς δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα η κρίση. Όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο αφού τους βρίσκουμε, σίγουρα φαντάζομαι δεν φαντάζομαι να υπάρχει καμία πρόταση κανενός να τους ρίξουμε στη θάλασσα, για παράδειγμα. Ναι. Συνεπώς, όπως έκαναν στην Ιταλία πριν από λίγο. Αυτό διαβάζω. Πριν από λίγο, ναι. Αυτό με μουσουλμάνοι πέταγαν χριστιανούς στη θάλασσα. Να παρακαλέσουμε, αν έχουμε και από την αίθουσα σύνταξη ό,τι νεότερο, και μουσουλμάνοι μετανάστες πέταξαν χριστιανούς. Αυτό βλέπω και το βλέπω σε όλα 15 τα πράγματα. 15 μουσουλμάνοι μετανάστες πέταξαν 12 χριστιανούς συνταξιδιώτες τους. Το ίδιο καράβι δηλαδή. Είχαμε 40, δεν ξέρω αν ήταν. Ναι. Και αυτοί οι 12 που πετάχθηκαν στη θάλασσα μέσα στους νεκρούς. 41 νεκρούς. Χαρακτηριστικά του σκεφτικού πολέμου θα το χάσουμε. Εδώ κρίνονται και οι αξίες του ανθρωπισμού. Νομίζω ότι όποιος. Γιατί έχει σημασία και αυτό το ζήτημα, ναι, με τη θάλασσα, αλλά και το προηγούμενο σχόλιο, το οποίο ήταν πολύ εύστοχο, το ότι οι ανθρώπινες ζωές πολλές φορές δεν τις κρίνουμε με τον ίδιο τρόπο. Βλέπω. Δηλαδή υπάρχει μια ουσιαστικά ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα, πιο εύκολη σε σχέση με το. Με την ανθρώπινη ζωή, όταν πρόκειται στο δυτικό κόσμο, ναι, για κάποιες ζωές. Συνεπώς, εδώ πέρα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα σοβαρά. Δυστυχώς, η χώρα μας ήταν και είναι ανέτοιμη για αυτή την κατάσταση. Τα διάφορα κέντρα κράτησης, ουσιαστικά δεν ήταν φιλοξενίας, ήταν κέντρα κράτησης σε άθλιες συνθήκες, τα οποία σωστά μερικά από αυτά τα κέντρα σταματούν να λειτουργούν. Όμως, όταν θα σταματούσαν να λειτουργούν, έπρεπε να υπάρχει εκείνη τη στιγμή η διαδικασία έτοιμη, τα κέντρα φιλοξενίας, πραγματικής φιλοξενίας, οι χώροι αυτοί για αυτή την περίοδο. Ναι. Αυτή δεν είναι μία λύση αυτή τη στιγμή η οποία συμβαίνει, να έρχονται με αυτόν τον τρόπο και να αφήνονται μέσα στην πόλη της Αθήνας. Άρα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Φαντάζομαι είμαστε σε μία μεταβατική κατάσταση. Πρέπει να άμεσα να κάνουμε τις δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και να δημιουργηθούν και δομές φιλοξενίας για όσο χρόνο βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ, στην Ελλάδα. Βεβαίως, να διαχωριστούν οι πρόσφυγες από τους μετανάστες. Αυτό να γίνει άμεσα, να μπορεί να γίνεται άμεσα δηλαδή. Όταν όμως δεν έχουν χαρτιά. Όταν όμως έχουν χαρτιά, κύριε Θεοχαρόπουλε, και δηλώνουν όλοι ακριβώς το ίδιο, ότι είναι, για παράδειγμα,
εκδιωγμένοι από τη χώρα τους εντός εισαγωγικών, διότι έχουν πόλεμο. Πρώτα απ' όλα δεν κάνουν όλοι αίτηση για άσυλο, για άσυλο πρόσφυγες. Σωστά. Πώς... Αλλά και πάλι. Όταν έχουν, γιατί το έβλεπα και νωρίτερα, το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, οι λαθρέμποροι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου τους λένε ότι πετάξτε ό,τι χαρτί έχετε πάνω σας, όταν πείτε στην Ελλάδα, για να μην ξέρει κανείς ποιος είστε και από πού έρχεστε. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πούν ανά πάσα ώρα και στιγμή στις ελληνικές αρχές ό,τι ακριβώς θέλουν. Και για 6 μήνες. Που τόσο περίπου πάνω κάτω διαρκεί όλη αυτή η διαδικασία, κανείς δεν ξέρει το ποιος ακριβώς μπορεί να είναι, τι μπορεί να κάνει, τι ακριβώς μπορεί να ζητεί και μείνει 6 μήνες σε μια χώρα, μη έχοντας τι να κάνει. Και τώρα να αλλιάζονται στις πλατείες, στις παραλίες, δεν ξέρω πώς το λένε από την κυβέρνηση, αλλά τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τι να κάνουν σε μια χώρα. Για ένα εξάμηνο, φαντάζεστε εσείς να πηγαίνετε σε μια χώρα, να σπαρτάγουν στο κέντρο μιας πρωτεύουσας για 6 μήνες, μη έχοντας απόλυτα τίποτα να κάνετε. Οι Έλληνες ιστορικά έχουμε αυτές τις μνήμες. Έχουμε ιστορικά αυτές τις μνήμες. Δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα το ζήτημα, χωρίς κραυγές ακροδεξιού τύπου. Πάντως, εντάξει, δεν και έχει σημασία, όμως, γιατί ακούω και τέτοιες κραυγές στη χώρα μας και βεβαίως, όμως, με ένα ρεαλιστικό τρόπο, δεν μπορεί να γεμίσει και η χώρα μας. Δεν είναι δυνατόν. Έχουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Εγώ βλέπω, και Βασίλη Τσεκούρα, εγώ βλέπω από αυτή την είδηση, εμένα με φοβίζει πολύ αυτή η συγκεκριμένη είδηση. Γιατί αν σε αυτό το πρόβλημα το μεταναστευτικό πάρει χαρακτηριστικά θρησκευτικού πολέμου, το έχουμε χάσει σε όλη την περιοχή, δηλαδή αρχίζω. Επειδή παρακολουθείς πολύ στενά, Βασίλη, που ξέρω τις εξελίξεις και κάτω σε αυτές τις χώρες που είναι σε πόλεμο, δεν είναι θρησκευτικός πόλεμος αυτό που συμβαίνει εκεί. Ναι, είναι θρησκευτικός πόλεμος, αλλά όταν είναι σε ένα καράβι. Απλά λες αν μεταφερθεί στο μεταναστευτικό επίσης. Πάντως, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το είχε σηκώσει πάρα πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένα κόμμα της αριστεράς στην κυβέρνηση, είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ περίμενα μια μεγαλύτερη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του. Διότι είναι από τα ζητήματα που είναι στο DNA της αριστεράς, το πώς αντιμετωπίζονται. Συνεπώς, είναι ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε και πρέπει άμεσα να έχει ετοιμότητα. Θα πούμε σε λίγο να διαβάσουμε την είδηση, την έδωσε πριν από λίγο τη Δίνη και η Ιταλική τηλεόραση, την έδωσε και το Euronews. Λέει ότι νέα διάσταση αποκτά η τραγωδία που λαμβάνει η χώρα τις τελευταίες ώρες στη Μεσόγειο. Εν μέσω πληροφοριών για το νέο ναυάγιο με περισσότερους από 40 νεκρούς, ανακοινώθηκε από τις Ιταλικές αρχές ότι 15 μουσουλμάνοι μετανάστες κρατούνται προσωρινά στο Παλέρμο της Σικελίας μετά από καταγγελίες ότι στη διάρκεια του διάπλου από τη Λιβύη προς την Κάτω Ιταλία πέταξαν στη θάλασσα 12 χριστιανούς συνταξιδιώτες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μαρτυρίες στο πλεούμενο, ξέσπασε σύγκρουση για θρησκευτικούς λόγους. Οι μουσουλμάνοι πέταξαν στη θάλασσα τους χριστιανούς επιβαίνοντες, οι οποίοι πνίγηκαν. Τραγική είδηση. Και να αναφέρουμε ότι έχει μετατρέψει την κράτηση στο κέντρο που κρατεί τους μετανάστες η Ιταλική αστυνομία, την έχει μετατρέψει σε φυλάκιση ήδη. Αυτή όμως η ανησυχητική πληροφορία έρχεται ότι υπάρχει ήδη αντίδραση χριστιανών από την Αίγυπτο, όπου έφτασε η είδηση, είναι αυτό που λέμε, και ο Θεός να βάλει το χέρι του, έτσι δεν είναι. Ο Θεός, όποιο Θεός πιστεύει ο καθένας, είτε είναι ο Μωάμεθ, είτε είναι ο Χριστός, είτε είναι... Και βλέπουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως είναι μια είδηση που μπορεί να φέρει... Είναι τραγική είδηση και ας ελπίσουμε να σταματήσει εδώ στο θέμα του θρησκευτικού. Είναι πολύ επίπεδη αυτή η είδηση. Να θυμίσω ότι οι τζιχαντιστές κάνουν εθνοκάθαρση στους χριστιανούς στο βόρειο-δυτικό κομμάτι της Συρίας. Ακριβώς. Έχουν χάσει 30% των εδαφών που είχε καταλάβει οι τζιχαντιστές από το Ιράκ. Δηλαδή με το διεθνές συνασπισμός, με τους βομβαρδισμούς τους πήγαν 30% πίσω στα εδάφη και προσπαθούν να ανακαταλάβουν εδάφη που είχαν χριστιανοί. Όλη εκείνη την πεδιάδα της Νινεβή την έχουν καθαρίσει. Έχουν μείνει, λέει, περίπου 800 άτομα, όταν χιλιάδες χριστιανοί. Στην ουσία έχουν κάνει εθνοκάθαρση. Πρόκειται για μια μεγάλη σφαγή. Δεν έχουμε εικόνες από αυτό που γίνεται στις τελευταίες 10-15 μέρες εκεί. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και για το μεταναστευτικό συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Ήταν και η κυρία Χρυστοδουλοπούλου εκεί, Τασία Χρυστοδουλοπούλου, η αναπληρωτής υπουργός. Είπε πολλά, ζήτησε από τους δημάρχους, υπό την προεδρία έγινε αυτή η συνεδρίαση του κ. Πατούλη, του Δημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου της ΚΕΔΕ, από τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης να υποδείξουν χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και των άτυπων μεταναστών. Αυτό είπε η κυρία Χρυστοδουλοπούλου, είπε ότι με βαράνε κιόλας, για το περιβόητο λιάζομαι. Ότι εντάξει, μου κάνανε συνεχείς ερωτήσεις και κάποια στιγμή εν τη ρήμη του λόγου το είπα.
και λοιπά. Δηλαδή πήγαινε, αλλά και αν είναι εγώ να γίνω Ηφηγένεια, λέει, αλλά να δοθούν τα, να λυθεί το θέμα το μεταναστευτικό, ας γίνω. Σκόλιο. Δεν αλλιάζονται. Βρίσκονται εξ ανάγκης εκεί πέρα, κατά τη διαδικασία της μεταφοράς τους από τα κέντρα, από τα κέντρα τα οποία λειτουργούσαν ως κέντρα κράτησης στην ουσία. Είναι μια κατάσταση τραγική. Η έλλειψη ουσιαστικά ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης του φαινομένου. Πού να πάνε, κύριε Θοχάρο, έλλειψη, πού να πάνε. Στα κέντρα, κοιτάξτε, ένα κράτος... Όταν φεύγουν από τα κέντρα, όταν φεύγουν από μισόλεπτο, μισόλεπτο. Πού να πάνε. Μισόλεπτο. Μη έχοντας χρήματα. Το σχέδιο είναι το εξής. Θα μπορούσαν να υπάρχουν, να έχουν δημιουργηθεί ήδη τα κέντρα φιλοξενίας. Θα μπορούσαν όμως. Ναι. Και όταν θα αδειάσεις, θα σταματήσεις τη λειτουργία των κέντρων κράτησης, δημιουργείς τα αντίστοιχα κέντρα φιλοξενίας με άλλες συνθήκες. Αυτό που ζητάει τώρα τη βοήθεια, φαντάζομαι, και τη ΣΚΕΔΕ, εκεί τη ζητάει. Ναι. Στο πέστε μου μέρη, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τα κέντρα φιλοξενίας. Επειδή όμως δεν το έχει κάνει, θα πρέπει να, να βάλουν ένα σχέδιο Β. Θέλει μια άλλη προετοιμασία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής φαινόμενο: να τους αφήνουν στην Αθήνα. Πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς, η απάντησή τους, αν θα μείνετε στην Ελλάδα, είναι δεν θέλω να μείνω στην Ελλάδα. Πού θα πάτε, δεν ξέρω. Έχουν δεν την πλήρη... μπορούν, να φύγουν, δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα μας, λόγω του ΣΕΓΕ να φύγουν και να πάνε κάπου αλλού. Συνεπώς εδώ πέρα ουσιαστικά υπάρχει εγκλωβισμός σε μια κατάσταση. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν να μείνουν. Μένουν στην Ομόνοια εξ ανάγκης, εκεί είναι γνωστή τους όντως αυτό που ανέφερε κάποια στιγμή ο Υφυπουργός. Δεν μένουν για να λιαστούν, μένουν γιατί δεν έχουν που να πάνε για αυτή την περίοδο. Και το ζήτημα είναι πώς αυτό το ζήτημα θα λυθεί με τέτοιο τρόπο ώστε την περίοδο που θα μένουν στη χώρα μας να είναι σε ανθρώπινες συνθήκες. Θα πρέπει εδώ και η τοπική αυτοδιοίκηση πράγματι να βοηθήσει, αλλά και η κυβέρνηση να μπορέσει να δημιουργήσει αυτούς τους χώρους. Πάντως, αυτό είναι το ζήτημα. Οι ελληματικές τοπικές αυτοδιοίκησεις να βοηθήσουν. Σωστά. Οι ελληματικές τοπικές αυτοδιοίκησεις. Ναι, και χωρίς χρήματα. Μα τότε πώς το κάνουμε, δηλαδή δεν γίνεται. Πάντως σε μια χώρα, σε μια χρεοκοπημένη χώρα που περνάνε τόσο δύσκολα οι Έλληνες, όταν μπαίνει και ένα τέτοιο ζήτημα, στο πίσω μυαλό, στο μυαλό κάποιων, μπαίνει ότι εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε καλά εμείς, μπαίνει αυτό. Είναι το σπέρμα. Κακός, έτσι δεν είναι, να το πούμε, αλλά μπαίνει. Και το βλέπουμε και σε εκλογικά ποσοστά συγκεκριμένων χώρων κλπ. Πάντως για να τα λέμε ακριβώς όπως έχουν συμβεί τα πράγματα. Το λέει και κόσμος. Την περίοδο της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, οι μετανάστες προσέφεραν πάρα πολλά, ιδίως σε τομείς οικονομίας, οι οποίες στις θέσεις εργασίας δεν δείχναν ενδιαφέρον οι Έλληνες να απασχοληθούν. Ναι. Όπως είναι αγροτικές εργασίες και όπως είναι διάφορα τέτοια ζητήματα. Συνεπώς, άλλο είναι αυτό το θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί, και άλλο είναι αυτό αυτή τη στιγμή το οποίο έρχονται από πολέμους, έρχονται από τις χώρες τις οποίες ουσιαστικά προσπαθούν να ξεφύγουν. Διάβαζα μια μελέτη ότι πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι μέσης κατάστασης για τις χώρες τους, που είχαν επάγγελμα, δάσκαλοι, γιατροί, οι οποίοι έρχονται γιατί ουσιαστικά προσπαθούν να αποφύγουν την εκτέλεση στην ουσία. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Για να δώσει ο καθένας 3.000 ευρώ για να περάσει τα σύνορα, για να περάσει το Αιγαίο, κύριε Θεογαρόπουλο, προφανέστατα. Στη χώρα τους είχαν ένα εισόδημα, είχαν μια, ήταν σε μια αλφα κοινωνική θέση, οικονομική θέση. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι απλά δεν είχαν τι να κάνουν εκεί. Έτσι. Ή ήταν στον πάτο του βαρολιού στη χώρα τους και απλά λένε να πάμε στην Ευρώπη να βρούμε μια καλύτερη οικονομική τύχη. Προφανέστατα. Πάντως δεν αντιμετωπίζεται μόνο από την Ελλάδα. Εγώ περιμένω άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η Ιταλία και η Ελλάδα πρέπει μαζί από κοινού να πάρουν πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του Συμβουλίου. Βεβαίως. Αλλά πρωτοβουλίες για να ζητήσουν και από άλλες χώρες. Και ο Επίτροπος Μετανάστευσης να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να δούμε μια πρώτη δέσμη μέτρων, δέσμη ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συμβαίνουν αυτά στο νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει αυτή την περίοδο δεν έχει ακουστεί τίποτα στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Λοιπόν, έχω βάλει και ένα άλλο θέμα τις τελευταίες μέρες. Το είπαμε χθες και με τον πρέσβη, τον κύριο Μαλιά, που είχαμε βγάλει. Ότι θα πρέπει η Ελλάδα να απευθεί και στο ΝΑΤΟ. Γιατί μαζί με αυτούς που ετοιμάζονται να περάσουν ή περνάνε στη χώρα μας, υπάρχουν και στοιχεία, όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι αρχές ασφαλείας και υπάρχουν σε αναλύσεις διεθνών, παγκόσμιων, έγκυρων τηλεοπτικών δικτύων και όχι μόνο και πρακτορείων, ότι περνάνε και άλλα στοιχεία στην Ευρώπη. Ο αριθμός είναι εφιαλτικός για τους τζιχάτ που έχουν περάσει στην Ευρώπη, υπολογίζονται γύρω στους 6.000. Οπότε, επειδή η Ελλάδα είναι η νότια πύλη, θα πρέπει να βάλει κυρίως το θέμα, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και αυτή τη γραφειοκρατία και δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα γρήγορα, πρέπει να το βάλει στο ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ είναι μια διαφορετική αμυντική συμμαχία και μπορεί να πανέβει στρατιωτικά πιο άμεσα. Δεν λέω να παραταχθεί στρατός, αλλά μπορεί να παρεύει στο συγκεκριμένο κομμάτι πολύ πιο γρήγορα από τη Frontex. Πάντως, ναι, επειδή θα έρθει επικεφαλής της Frontex επόμενες μέρες στην Ελλάδα, αυτά τα στοιχεία που λες και εσύ δεν μπορεί να τα σταματήσει.
η Frontex για παράδειγμα. Γιατί έχουν άλλους διάβλους επικοινωνίας και άλλους τρόπους να διεισδύουν μέσα στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως μια έσοδο. Θέλει άλλη διαχείριση, θέλω να πω. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι πρέπει να αξιοποιήσουμε τη θέση μας στους διεθνείς οργανισμούς αυτή τη στιγμή. Πάμε στην Όλγα Αθανάστη Χαρόπλα και Βασίλη Τσεκούρα. Στην Όλγα Αντάτου, στην αίθουσα σύνταξη, μας πει λεπτομέρειες για αυτό το τραγικό περιστατικό. Το οποίο συγκλονίζει. Καλησπέρα, Όλγα. Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε τα νεότερα. Καταρχήν, ενώ βρισκόμαστε ενδιαμέσου για το νέο ναυάγιο που έχει δημιουργηθεί, όπου αγνοούνται τουλάχιστον 40 μετανάστες, ήρθαν οι πληροφορίες ότι στο οίκημα της αστυνομίας του Παλέρμο κρατούνται 15 μουσουλμάνοι μετανάστες, γιατί κατηγορήθηκαν ότι πέταξαν στη θάλασσα 12 χριστιανούς συνταξιδιώτες τους, πηγαίναν από Λιβύη προς Νότιο Ιταλία. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η αστυνομία του Παλέρμο έχει και οπτικό υλικό στη διάθεσή της και αποδεκτικά στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη. Υπήρξε μία διαμάχη κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Επομένως, οι 15 που κρατούνται, μεταξύ των οποίων και ένας 17χρονος ανήλικος, είναι πολύ πιθανό πλέον, αντί για εντολή προσωρινή κράτησης, να οδηγηθούν σε φυλάκιση. Φυλάκιση. Το δίνουν ήδη ότι οδηγούνται, ότι τους κρατάνε. Αλλά το θέμα είναι ότι για θρησκευτικούς λόγους πέταξαν ανθρώπους στη θάλασσα και πνίγηκαν. Και να θυμίσουμε ότι πριν λίγες ώρες ήταν που έδωσε τη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο οποίος είπε ότι η Ιταλία δεν αντέχει άλλο. Και ότι από το Σάββατο μέχρι και χθες είχαν περάσει τουλάχιστον 10.000 παράνομοι μετανάστες στην Ιταλία μέσω θαλάσσης. 6 ήταν μέχρι χθες το μεσημέρι. Τα νέα στοιχεία είναι αυτό που λέει η Όλγα Ιτάντου, μας τους λέει γύρω στους 10.000. Έχουμε νεότερα για τον εξωτερικό χώρο για να συνδεθούμε σε λίγη ώρα. Έχουμε δραματικές εξελίξεις στην Ιεμένη. Δεν ξέρω αν θες να το πούμε. Τι έγινε στην Ιεμένη, βέβαια. Είναι συγκεκριμένες εξελίξεις βασικά. Τα μισά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Αλ-Κάιντα κατέλαβε κρίσιμο αεροδρόμιο στη νότια Ιεμένη. Το Associated Press τώρα από την πλευρά του λέει για λιμάνι στρατηγικής σημασίας και πετρελαιοπηγές. Η Αλ-Κάιντα. Στην Ιεμένη. Λοιπόν, εντάξει, έλεγα ό,τι νεότερο. Να πάμε και από το μέτωπο της Ιεμένης στο μέτωπο της Πανεπιστημίου, να δούμε φωτογραφίες με όλα αυτά, με αυτά να ευχαριστήσουμε την Όλγα Ιτάντου, που έγιναν πριν από λίγη ώρα, για να δούμε φωτογραφίες. Τι είχαμε και από τις συγκρούσεις των αντιεξουσιαστών και της αστυνομίας. Συνεχίζουν οι αστυνομικές δυνάμεις και είναι στον περίβολο της Βρετανίας. Τι είναι αυτά, στη Λιάρια. Στη Λιάρια, ναι. Λοιπόν. Ό,τι βρει ο καθένας. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία, πάμε να δούμε και τις επόμενες. Εντάξει. Είναι σαφές ότι προσπάθησε μια ομάδα να περάσει μέσα στην Βρετανία. Είναι από το Newsit, φωτογραφίες. Αυτός ο Παλαμάς τι έχει τραβήξει, κύριε παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πρόσωπο του Παλαμά, αν μπορούσε να μιλήσει, εγώ πιστεύω ότι θα ήθελε να ξεγράψει από το ελληνικό αλφάβητο το Α. Γιατί μονίμως πάνε κάποιοι και του γράφουν πάνω στο πρόσωπο το Α μέσα σε κύκλο. Δηλαδή, είναι εντάξει. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να σου δώσω μια αίτηση, γιατί το διαβάζω τώρα. Ό,τι νεότερο θα σε ενημερώσω. Υπάρχει αυτή την ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες έκτακτη συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με την Κριστίν Λαγκάρ, την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι είχαν συναντηθεί ξανά την περασμένη εβδομάδα, πάλι εκτάκτος, στην Ουάσιγκτον, που είναι η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι. Έχουμε λοιπόν και νέα συνάντηση. Θυμίζουμε αυτά που έγραφε ο Φανάνσελ Τάμις και το διεψεύδει το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, η Ελλάδα ζήτησε άτυπα μια παράταση της δόσης του Μάιου, του 12 Μαΐου, να το πούμε επί της ουσίας, των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Που ως απάντηση, κύριε Λαγκάρντ, λέει ότι δεν έχουμε δώσει παράταση εδώ και 30 χρόνια, δεν θα το κάνουμε και τώρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η ατζέντα αυτής της συνάντησης, της έκτακτης συνάντησης, επαναλαμβάνω. Διότι σε λίγη ώρα από τώρα ο κύριος Βαρουφάκης θα μιλήσει και στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκ, αλλά και θα μεταβεί και στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε λοιπόν το αυτό που είπε ο Βασίλης Τσεγρός, ότι υπάρχει έκτακτη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη του Βαρουφάκη με την Κριστίν Λαγκάρντ. Δεν ήταν προγραμματισμένη. Νομισματικού Ταμείου, όλα αυτά τα έκτακτα. Ναι, να δώσουμε μερικές φωτογραφίες, όχι από τα επεισόδια, από τα παραλυπόμενα της ημέρας. Θα πάμε στο διάλειμμα, ενώ περιμένουμε τον Γιάννη τον Παλάφα, είναι μπλοκαρισμένοι όλοι οι δρόμοι. Θα καθυστερήσει λίγο, αλλά έρχεται. Πάμε να δούμε. Ναι, διάφορες φωτογραφίες. Είχαμε το. Εδώ είναι οι συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, είναι Αλεξία Μπακογιάννη, ο κ. Μοφεράτος, η μαμά του αδικοχαμένου του Αξαλιάν, που πήγανε στη Βουλή. Είναι η κίνηση το ως εδώ. Παρακολούθησαν και την συνεδρία σε ολομέλειες από τα θεωρία κιόλας. Ναι, είναι το σχέδιο νόμου που φαίνεται ο κ. Παρασκευόπουλος, το γνωστό θέμα που έχει προκύψει με τον Ξηρό. Και διαφωνούν βέβαια με την αποφυλάκηση του δολοφόνου του
Είναι για τις φυλακές στην Μπουγάμα που φωτογραφίζει στην ουσία φωτογραφικά. Σάβα Ξηρού. Ανοίγει το δρόμο να επιφυλάξει το Σάβα Ξηρού. Λοιπόν, τώρα εδώ υπήρξε και ένα άλλο. Πάμε να δούμε για τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Εδώ το είδαμε και πριν. Εντάξει, είναι στον άγωνα εργατιά είναι το κράνος του Άδωνη Γεωργιάδη, στους μεταλλορύχους από τις φωτογραφίες ημέρας. Εδώ είναι ένα θέμα και θα ετοιμάσουμε να δείξουμε. Απάντησε με ένα ποίημα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διακόπηκε κάποια στιγμή συνεδρίαση στη Βουλή. Και όταν ήρθε, διακόπηκε από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί ήταν λιγότεροι βουλευτές μέσα στην αίθουσα. 57. 57 βουλευτές και λέει ότι πρέπει να είναι παραπάνω βάσει του κανονισμού. Και όταν ήρθε μετά το δεκάλεπτο, ο Άδωνης Γεωργιάδης αφιέρωσε ένα ποίημα του Γιώργου Ντροσίνη, άρχισε να το απαγγείλει στην πρόεδρο της Βουλής. Αυτή η φωτογραφία είναι από άλλη μέρα, αλλά τη βάλαμε εδώ για να δείξουμε. Να δικαιολογήσουμε εδώ το ποιηματάκι που είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Είπε: «Σε καρτερούσα και είπα νάτι, μα ήταν η αυγούλα στις κορφές και αμυγδαλιά στο μονοπάτι, ίδιες και οι τρεις σαν αδελφές». Θανάστε ο Χαρόπουλε. Και να δείξουμε το στιγμιότυπο με τον κύριο Κουτσούκο, το βίντεο από τη Βουλή. Σχόλιο, Θανάστε ο Χαρόπουλε. Πολύ δραστήριος βλέπω σήμερα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από τη Βουλή και τα ποιήματα στα εργατικά. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο σε σχέση με τη Βουλή και τη λειτουργία. Σήμερα υπήρχε ένα γεγονός, το οποίο ήταν η διακοπή της λειτουργίας, επειδή δεν είχε απαρτία το πρωί. Ναι. Και έτσι δημιουργήθηκε το όλο θέμα. Εντάξει, και εδώ να πω, εγώ δεν θέλω να ρίχνω το ανάθεμα στην Κωνσταντοπούλου. Αυτό, δηλαδή, η Βουλή ακριβώς, έχει κανονισμούς. Να το βάλουμε ακριβώς στο πλαίσιο. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι η Βουλή έχει κανονισμούς και δεν αρέσει σε κανέναν να υπάρχουν συνεχώς άδεια έδρανα και να γίνονται με 2-3 βουλευτές, πολλές φορές και η ολομέλεια. Δηλαδή ένα γεγονός το οποίο πολλές φορές είναι ανησυχητικό. Από την άλλη, βέβαια, δεν πρέπει να περάσουμε στο άλλο άκρο, διότι οι βουλευτές δεν μπορούν να βρίσκονται όλη μέρα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Έχουν δραστηριότητες, έχουν με τον κόσμο, με τον λαό, με τους ανθρώπους, με την κοινωνία. Διάφορες δραστηριότητες να αντιμετωπίσουν. Συνεπώς, αυτό πρέπει να βρεθεί η ισορροπία. Φαντάζομαι, όπως και σε άλλα ζητήματα, η πρόεδρος της Βουλής ψάχνει να βρει τις ισορροπίες της. Έτσι, θα ψάχνει να βρει τις ισορροπίες και σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το στιγμιότυπο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΤΣΟΚ, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρος της Βουλής, τον κύριο Κουτσούκο. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ευχαριστούμε. Κύριε Κουτσούκο, επειδή είναι η τρίτη φορά που μιλάτε για ώρα Κωνσταντοπούλου και επειδή σε μια προηγούμενη συνεδρίαση, όταν ξεκινήσαμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο με 4 βουλευτές μέσα, προσήλθατε στην έδρα και με ρωτήσατε αν έχετε χρόνο για ένα καφεδάκι, θα σας παρακαλούσα να τηρείτε τουλάχιστον κάποιους κανόνες. Γιατί το να επιδιώκετε να έρχεστε καθυστερημένα και μετά να ψέγεται την πρόεδρο είναι, νομίζω, υπερβολή. Ο κύριος Παφίλης έχει το λόγο. Ο κύριος Παφίλης έχει το λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνο στον κύριο Κουτσούκο. Θα να πίνω καφέ την ώρα της συνεδρίασης. Θα είμαι όλες τις ώρες μέσα και παρακαλώ πολύ να μου τις αφαιρείτε και να μου κόψετε και το μισθό. Κόψαμε το μισθό, είπε. Έχουμε ένταση. Σε μια ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει. Ορισμένα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη θεσμική σοβαρότητα την οποία αρμόζει στη Βουλή. Μάλιστα. Και το λέω πάντα που δεν έχω καμία εγώ προσωπικά θεσμολαγνία, αλλά ορισμένα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται και με την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα. Βέβαια, χωρίς να γινόμαστε ποτέ υπερβολικοί και να ξέρουμε και. Μάλιστα. Τα όρια. Λοιπόν, γιατί άκουσα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να μιλάει για καθυστέρηση, γι' αυτό το λέω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγα λεπτά τον Γιάννη τον Παλάφα, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, κοντά μας. Πάμε να δούμε και από την χθεσινή συνέντευξη του Φώτη του Κουβέλη, του πρόεδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είπε πολλά και σημαντικά πράγματα. Είπε για οικονομικούς παράγοντες που έπαιξαν τον δικό τους ρόλο στην προηγούμενη κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση. Είπε ότι είναι ανοιχτό στο μέλλον σε μια διεύρυνση, αν κληθεί. Είπε πολλά και σημαντικά. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Η Δημοκρατική Αριστερά θα κάνει ένα συνέδριο. Έχουμε ένα συνέδριο 22 με 24 Μαΐου. Ήδη έχουν ξεκινήσει προσυνεδριακές διαδικασίες. Κάνουμε μία προσπάθεια και ανασύνταξης και ανασυγκρότησης του κόμματός μας. Θα ξαναείστε υποψήφιος για πρόεδρο? Όχι. Δεν θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος, προωθώ και επιδιώκω την ανανέωση και όχι μόνο ηλικιακή, αλλά ανανέωση.
Θα είμαι βέβαια στην πρώτη γραμμή του κόμματος και θα είμαι και στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Ωραία. Σε αυτό που είπε ο Τάκης, αν μετά το συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς περάσουν κάποιοι μήνες και έρθουν κάποιοι, ο Πρωθυπουργός, κάποιος από το κυβερνών κόμμα και πούν στην προσωπικότητα, στο πρόσωπο του Φώτη του Κουβέλη ότι εγώ το είπα και θα το ξαναπώ, προσωπικότητα υψηλού πολιτικού κύρου στην Ελλάδα, όσα για περάσει. Συνεργάζεστε με το κυβερνητικό κόμμα? Σας είπα, στη βάση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έθεσα και πάντοτε με την συλλογικότητα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δεν τα αποκλείεται δηλαδή? Όχι. Αν ήταν ο Φώτης ο Κουβέλης στην κυβέρνηση σήμερα. Αυτό το θέμα, γιατί έχουμε ένα θέμα υπαρκτό της κατάληψης του Πανεπιστημίου. Πώς θα το αντιμετωπίζατε? Δηλαδή είναι 16η μέρα κατάληψης. Σας πω, πρώτον, δεν θα επέτρεπα να ολοκληρωθεί αυτή η κατάληψη αμέσως μετά την παρέλευση των πρώτων ωρών. Ναι. Το δεύτερο, θα επιχειρούσα χωρίς πολλαπλασιασμό της έντασης να τους απομακρύνω από τον χώρο στον οποίο υπάρχουν. Mm-hmm. Και αυτό έπρεπε να πράξει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πιστεύει στην αποκλιμάκωση της έντασης, μια ένταση η οποία καταγράφεται με το επί 17 ημέρες κλειστό πανεπιστήμιο, στις κεντρικές του λειτουργίες, mm-hmm. διότι αίθουσες διδασκαλίας γύρω λειτουργούν. Και νομίζω ότι αυτή η καθυστέρηση τροφοδότησε μια σειρά από καταστάσεις αρνητικές. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι κλειστό, ότι πρέπει οι λειτουργίες του mm-hmm. να εξασφαλιστούν, διότι το Πανεπιστήμιο είναι δημόσιος χώρος. Και το κλεισμένο Πανεπιστήμιο τι προσβάλλει? Προσβάλλει το δικαίωμα του ελληνικού λαού. Αυτά μας είπε ο Φώτης ο Κουβέλης χθες, ο πρόεδρος Δημοκρατικής Αριστεράς. Λοιπόν, να κωδικοποιήσουμε λίγο τις ειδήσεις των τελευταίων λεπτών. Τώρα φαίνεται να έχει ρεμίσει η κατάσταση έξω από τα προπήλαια στην Βρετανία, όπου νωρίτερα είχαμε συγκρούσεις ομάδας αντιεξουσιαστών με την αστυνομία. Και ότι αυτήν την ώρα, αυτή είναι η σημαντική είδηση, υπάρχει έκτακτη συνάντηση στην Ουάσιγκτον του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Βαρουφάκη, Ζένε Βασίλη Τσεκούρα, με την Κριστίν Λαγκάρτ. Μέσα σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα, έκτακτη συνάντηση, αυτές οι έκτακτες συναντήσεις. Τέτοιες μέρες τις παρακολουθούμε από κοντά, γιατί μπορεί να βγάλουν ειδήσεις. Λοιπόν, για να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές ειδήσεις, ήταν για αυτή η τραγική είδηση με τους μετανάστες, όπου πέταξαν μουσουλμάνοι μετανάστες, κάνει το γύρο του κόσμου χριστιανούς και πνίγηκαν. Πήγαιναν με ένα καράβι στην Ιταλία, με ένα σαπιοκάραβο δηλαδή, στο Παλέρμο, και τους πέταξαν στο δρόμο, στη θάλασσα, όχι στο δρόμο. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε ένα βίντεο, έτσι να είναι λίγο πιο χαλαρό, και μετά θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιάννη τον Μπαλάφα. Να δείτε σε αυτό το βίντεο που ακολουθεί, θα το αφήσουμε να παίξει και αμέσως μετά θα πάμε στο διάλειμμα. Πάει να παρκάρει μια κυρία και πάει ένας έξυπνος και μπαίνει και της παίρνει τη θέση. Και δείτε στο τέλος πώς αντέδρασε και πώς βγήκε. Αλλά ήταν από τις κυρίες που έπρεπε... Ξέρουν το αντικείμενο? Βγήκε πολύ ωραία. Μην το πω εγώ στους τηλεθεατές, θα το δείτε τώρα, να το δούμε μέχρι το τέλος. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Γιάννη τον Μπαλάφα.进去的技术一般，肉，进去的，进去，哎，他要进去，哎，好玩嘞，我操！你出来了吧？不玩这车，这有点意思。那他也出不来啊？你也能翻出来？我操！真的。
Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε κοντά μας μαζί με τον Βασίλη Τσεκούρα, τον Θανάση, τον Θεό Χαρόπουλο. Έχουμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιάννα Μπαλάφα, και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας, από τις σταθερές αξίες, εγώ δηλαδή, λέω τα καλά μου λόγια, στον χώρο της αναλυτικής αριστεράς, στον χώρο του κυβερνώντος κόμματος πια, και ένα πρόσωπο, εγώ θα το πω, γιατί γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, όπου το βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά, τον Γιάννη τον Παλάφα, γιατί δικαιώνω διαγώνιστο. Από τα πρόσωπα, Θανάση το Χαρόπλεση, που έχει περάσει για τους χώρους, ένα πρόσωπο που έπρεπε να δικαιωθούν οι αγώνες του. Το θυμάμαι τον Γιάννη τον Παλάφα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα ήταν ένα κόμμα. Συνασπισμός. Συνασπισμός και όχι μόνο. Να είστε λοιπόν καλά και ευχαριστώ για τα καλά και σου λόγια και χρόνια πολλά για τις γιορτές. Και χρόνια πολλά, βέβαια, σε όλους. Λοιπόν, πώς πάει η κατάσταση, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την μιλάμε άνετα, πολύ άνετα εδώ. Ναι. Να πω καταρχήν. Λίγο χαλαρά για να χαλαρώσουμε. Δεν πλήττει κανείς, δεν πλήττει. Να πούμε και την καλησπέρα μας, συγγνώμη, και στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών που αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή και στην Κύπρο που μεταδίδει αυτή την ώρα ζωντανά. Λοιπόν, καταρχήν, δεν λέω και πάλι, δεν πλήττει. Η κατάσταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αν το δούμε όμως, τώρα να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά και προσγειωθούμε, θα έλεγε κανείς ότι στη χώρα μας η κατάσταση έχει πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες. Με κύριες και βασικές τις δυσκολίες που ανάγονται στις σχέσεις μας με τους δανειστές, δηλαδή στην διαπραγμάτευση. Το γεγονός δηλαδή ότι για πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες γίνεται διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση, να μην τα χαλάσουμε σε αυτό. Γίνεται μια σκληρή διαπραγμάτευση. Αντιμετωπίζουμε από την πλευρά μας ως κυβέρνηση τα ζητήματα με σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα καινούριο πλαίσιο. Και ως προς τους δανειστές, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είχαν μάθει, να μην πω κακομάθει, αλλά είχαν μάθει σε ένα άλλο στυλ, διαπραγμάτευση εισαγωγικά. Αυτές ειδικά τις μέρες τι βλέπουμε? Βλέπουμε, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, να απελευθερωθεί μια κάποια ρευστότητα, να μας δώσουν κάποια χρήματα από αυτά, στα έλεγα υπό μία έννοια, που μας χρωστάνε. Έχουν να δώσουν χρήματα στην Ελλάδα οι δανειστές από τον Αύγουστο του 2014, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, Eurogroup κλπ. Ενεργοποιείται ένας έντονος επικοινωνιακός μηχανισμός, θα έλεγα. Πάντα γινόταν αυτό και 2-3 φορές τους τελευταίους μήνες έχει ενεργοποιηθεί τις παραμονές των κρίσιμων αποφάσεων, που δημιουργεί ένα κλίμα, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα έντονου εκβιασμού, απειλής, ναι. Έρχεται η συντέλεια του κόσμου σε σχέση με την Ελλάδα. Σε περίπτωση συρρήξης τι γίνεται? Ναι, δηλαδή πάμε για τα χειρότερα, Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Θεωρητικά θα έλεγε κανείς τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά καλό είναι στην πολιτική να μην παίρνουμε εκ των υστέρων να μιλήσουμε, γιατί τότε κάνεις ρεπορτάζ. Ούτε και η ρήξη. Ορίστε? Ούτε και η ρήξη. Δεν αποκλείεται τίποτα. Θεωρητικά δεν αποκλείεται τίποτα. Επειδή όμως στην πολιτική πρέπει να κάνεις πρόβλεψη και να παίρνεις την ευθύνη της πρόβλεψης, διαφορετικά εκ των υστέρων κάνεις ρεπορτάζ. Δεν είναι πολιτική αυτό. Εγώ, εμείς κατά κάποιο τρόπο, αλλά και εγώ προσωπικά, διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι και αυτή τη φορά θα υπάρξει μία διέξοδος, θα υπάρξει μία λύση, δεν θα υπάρξει κάποια οριστική ρήξη. Φυσικά είναι μια δυναμική κατάσταση με τους δανειστές. Δεν πρόκειται να μας αφήσουν σε χλωροκλαρί, το ξέρουμε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει μια διέξοδος, μια κάποιο είδους συμφωνία, αυτό που έχουμε ονομάσει από καιρό έντιμο συμβιβασμό. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν αποκλείεται τίποτα. Αν δηλαδή του πέρναγε του κυρίου Σόιμπλε και του πιο σκληροπυρηνικού κομματιού, οι οποίοι λειτουργούν και λίγο, θα έλεγα, τυχοδιοκτικά ή φαίνεται να λειτουργούν, άλλο τελευταία στιγμή το παίρνουν πίσω. Τυχοδιοκτικά, διότι μια ρήξη δεν θα ζημιώσει μόνο την Ελλάδα, θα ζημιώσει κατά τη γνώμη μου και τους υπολείπους. Και τους εταίρους. Και τους εταίρους και όχι να μόνο. Πούμε, λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε λύση εντός της Ευρωζώνης, όχι ρήξη. Όχι ρήξη σαν επιθυμία μας, προσπάθειά μας. Και επειδή μιλάμε για έντιμο συμβιβασμό, δεν θα πω μόνο αυτό, ακριβώς εμείς δείξαμε την ευελιξία που απαιτείτο, τη σύνεση που απαιτείτο, αν θέλετε. Κάναμε υποχωρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις πέραν κάποιου ορίου. Του ορίου που λέει δεν θα επαναλάβουμε τη σαμαροβενιζελική πολιτική της ύφεσης που έφερε την ανεργία και το ρήμαγμα του ελληνικού λαού. Βασίλη Τσεκούρα και μετά ο Θανάσης Θεοχαρόπουλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπαλάφα, διότι μίλησε ότι θεωρητικά δεν πάμε σε καμία ρήξη ή οτιδήποτε άλλο, διότι είναι πραγματικά μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτό νομίζω το φαίνεται από όλους. Εγώ θέλω να τον ρωτήσω το εξής. Επειδή είμαστε και ένα οικονομικό κανάλι, μας βλέπουν άνθρωποι που τοποθετούν τα χρήματά τους και στο χρηματιστήριο, κύριε Μπαλάφα, επενδυτές που ενδεχομένως και μέσα συνεργασία με κεφάλαια του εξωτερικού να έρχουν να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα και ασχολούνται γενικότερα με την ελληνική οικονομία. Ακούγοντας λοιπόν
ανθρώπους και της κυβέρνησης, αλλά γενικότερα παίρνοντας ένα κλίμα και από τα διεθνή μέσα ενημέρωση, που αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι φυσικά, παίζουν ένα πολύ διαφορετικό ρόλο, ίσως και αυτό των δανειστών και των θεσμών, δεν έχουν καταλάβει ακριβώς το τι ακριβώς, σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή η διαβούλευση με τους δανειστές. Διότι ακούω ότι οι θεσμοί έχουν βάλει στο τραπέζι τα δύσκολα που εμείς θέλαμε να τα πάμε για τον Ιούνιο. Ποια είναι τα δύσκολα? Το δημοσιονομικό. Θέλω να ανοίξει εδώ και τώρα το δημοσιονομικό. Τα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Σε αυτά εμείς αντιδρούμε. Τα φέρνουν πιο νωρίς αυτοί. Σε ποιο σημείο λοιπόν βρισκόμαστε? Μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία στις 24 Απριλίου, όπως είπε και ο κ. Τσίπρας στο Reuters, ή όντως πάμε για 11 Μαΐου και βλέπουμε, ή 30 Ιουνίου που είπε ο κ. Σόιμπλε, διότι μέχρι τότε τα χρήματα δεν φτάνουν, όπως και να το κάνουν? Πάμε. Κοιτάξτε, είναι εύλογα τα ερωτήματα και απασχολούν τον κόσμο και προφανώς από την άποψή μας η λύση που πρέπει να λυθεί σε αυτή τη φάση, να βρεθεί σε αυτή τη φάση και η διέξοδος, η συμφωνία και ο έντιμος συμβιβασμός πρέπει να γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα. Επήγει να υπάρξει λύση και όχι να τρενάρεται και να πηγαίνει από αύριο μεθαύριο και ούτω καθεξής. Η ερώτησή σας στείλει ένα πολύ βασικό ζήτημα και θα έλεγα ένα πρόβλημα και μια ευθύνη των δανειστών. Εγώ δεν έχω ακούσει, ενώ λένε διάφορα και είναι λαλίστατοι και στο επικοινωνιακό μανούλα για να επιτύχουν, να εκβιάσουν, να απειλήσουν, δεν έρχονται και να πούνε, κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση έχει κολλήσει στους μισθούς. Δεν μειώνει τους μισθούς, δεν μειώνει τις συντάξεις. Το ασφαλιστικό αυτό, θέλουμε τις πρόορες συντάξεις να τις καταργήσει. Ασφαλιστικά, εργασιακά, μερίδα των ιδιωτικοποιήσεων, εκεί μας βάζουν. Ακόμα και το ασφαλιστικό που λέμε, τι εννοούν? Να πάρουν ένα μέτρο που ισχύει από πολλά χρόνια και οι κυβερνήσεις Πασό και Νέα Δημοκρατία το έχουν φουντώσει και λέγονται συντάξεις πρόορες να καταργηθούν. Εμείς τα συζητάμε όλα. Αλλά ας πούνε τι, ποιο είναι το πρόβλημά τους, πού κολλάνε. Πού κολλάνε, να ξέρει και ο ελληνικός λαός σε τι κολλάνε. Προφανέστε, κύριε Παλάχα, έχουν... κολλάνε σε αυτά τα οποία είχαν υπογραφεί. Όσο είχαμε μνημονίδιο, εσύ λέτε μνημόνιο πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, πού κολλάνε? Σε αυτά που προφανώς είχαν συμφωνήσει στο παρελθόν και σου λένε ότι εμείς πρέπει να τα υλοποιήσει αυτή η Ελλάδα για να προχωρήσει συνέχεια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έχω καταλάβει, η συγκυβέρνηση μάλλον λέει ότι αυτά πλέον εμείς δεν τα δεχόμαστε, γιατί είναι υφεσιακά. Ωραία. Εμείς δεν λειτουργούμε όπως οι δανειστές. Οι δανειστές έχουν μάθει σε ένα στυλ διαπραγμάτευση. Δηλαδή, λένε αυτό, τζαρτζάρουν, τεστάρουν, πιέζουν για να το πάρουν πίσω, εκβιάζουν, απειλούν. Εμείς ούτε την πολυτέλεια έχουμε να κάνουμε τέτοιο, ούτε και την αισθητική, θα έλεγα. Εμείς έχουμε πει από την αρχή. Μέτρα ηφαισιακά, μέτρα που συντηρούν, διατηρούν και ενισχύουν την ύφεση, όπως η μείωση μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, κοινωνικών δαπανών κλπ. Αποκλείεται να πάρουμε. Τα άλλα τα συζητάμε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Που εμείς δείχνει την καλή μας, ας πούμε αυτό που θα έλεγα, καλή μας διάθεση. Αεροδρόμια. Μπορούμε να κοβιδιάσουμε μια φόρμουλα για να βρούμε διέξοδο στο ζήτημα των συμφερόντων του να λάβουμε υπόψη. Μα αυτά συζητούνται. Ναι. Αυτά συζητούνται με τους δανειστές. Να λάβουμε υπόψη μας και τα συμφέροντα των γερμανικών εταιριών, της γερμανικής εταιρείας, η οποία είχε προχωρήσει για τον μέχρι να σημειώσει. Και για τον Νόρκο μπορεί να κουβεντιάσουν. Ναι. Ακριβώς. Το όλπ δεν ενδιαφέρει τους δανειστές μας. Δεν ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους δανειστές μας. Όλπ είναι υπόθεση των Κινέζων. Είναι υπόθεση των Κινέζων. Αλλά σας λέω, τα αεροδρόμια δεν κρυβόμαστε εμείς. Όπως άλλα πράγματα πήγαμε πιο πίσω. Τον έμφυα, τα 751 του κατώτατου μισθού. Εμείς δείξαμε την απαραίτητη αλλά και σοβαρή ευελιξία και υποχωρητικότητα σε κάποια πράγματα. Ωραία. Ποιο μπορεί να είναι, και πάμε στον Άστο Θεοχαρόπουλο, το αισιόδοξο μήνυμα του Γιάννη του Μπαλάφα, ποιο μπορεί να είναι για την ελληνική οικονομία? Δηλαδή, πότε μπορεί να λήξει όλο αυτό? Εμείς παλεύουμε για να αντιμετωπιστεί σε αυτά τα πράγματα, για να υπάρξει μια πρώτη διέξοδος και λύση στις 24 του μήνα, στον κύριο. Τον Απρίλιο. Τώρα, 24 Απριλίου. Θανάση. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι κρίσιμη, η διαπραγμάτευση είναι στο πιο κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Πράγματι, η κυβέρνηση έχει εκλεγεί με την εντολή για λύση και όχι την εντολή για ρήξη. Την εντολή για λύση εντός της Ευρωζώνης, με αλλαγές όμως στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, με σκληρή διαπραγμάτευση και αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Στο πλαίσιο αυτό, ορθά κινείται στο επίπεδο το ότι δεν δέχεται μειώσεις μισθών, συντάξεων και άρση του περιορισμού των δημοτικών απολύσεων, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο η ελληνική κοινωνία με αυτά τα ποσοστά ανεργίας και τη φτωχοποίηση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού. Από την άλλη, πρέπει να δείξει μεγαλύτερη ταχύτητα στα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής της απόφασης της 20ης Φεβρουαρίου, την οποία υπέγραψε με τους εταίρους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα πρέπει να εξειδικευτούν άμεσα και γρήγορα αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ασφαλιστικού, που βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν δεκτές μειώσεις συντάξεων, η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος και διάφορα τέτοια στοιχεία. Όμως θα πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε το ζήτημα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Πολλά κίνητρα δεν χρειάζονται. Υπάρχουν άλλα βέβαια μερικά που είναι απαραίτητα, αλλά πολλά κίνητρα δεν χρειάζονται. Και βεβαίως το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων, των αποκρατικοποιήσεων θα έλεγα καλύτερα, πρέπει να το δούμε σφαιρικά, να πούμε ότι από εδώ και στο εξής μπορούμε να λειτουργούμε με τις συμπράξεις. Μέχρι σήμερα όμως, ό,τι είναι στη διαδικασία. Άρα κουβεντιάζουμε. Αυτό είπε και ο Γιάννης ο Μπαλάφας. Να υπάρχει μια κουβέντα. Η τοποθέτηση του Γιάννη του Μπαλάφα, του αντιπροέδρου της Βουλής, είναι πραγματικά μετριοπαθής, ρεαλιστική προσέγγιση. Χρόνια, δεν έτσι, είναι ίδια από όλα αυτή τη στιγμή τα στελέχη της κυβέρνησης και γενικότερα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εδώ πέρα χρειάζεται αυτή η στρατηγική να πάμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοφωνία ως χώρα. Με αυτή τη στρατηγική μπροστά μας, διότι οι καταστάσεις είναι κρίσιμες, η οικονομία δεν αντέχει, φοβάμαι να μην φτάσουμε σε ένα σημείο που θα υπάρχουν μη αντιστρεπτές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Έβαλε ο Θανάσης, αγαπητέ Γιάννη Μπαλάφα, ένα θέμα για να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά και στην εικόνα της κυβέρνησης. Ικανοποιεί το Γιάννη τον Μπαλάφα που ξέρει το συνασπισμό τον παλιό, το ΣΥΡΙΖΑ το 9 που είχε 4,7 από ό,τι είχε, πόσο είχε αυτό συγκεκριμένο κόμμα, σήμερα που έγινε κυβερνητικό κόμμα, ξέρει όλη την πορεία του. Ξέρει από τα κάτω το κυβερνών κόμμα. Ικανοποιεί τον Γιάννη τον Μπαλάφα η πορεία της κυβέρνησης αυτού τους 2,5 μήνες. Άλλο θέμα τώρα. Άλλο θέμα. Πάμε στα πολιτικά τώρα. Κοιτάξτε, και να βάλουμε λίγο από και την το θέμα... πρώτη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση, στην κυριολεξία, το εννοώ αυτό που λέω, την πρώτη μέρα, με είχαν ρωτήσει κάπου για εκείνο τον μπαράζ δηλώσεων που είχαν κάνει την πρώτη μέρα οι υπουργοί. Και είπα, χρειάζεται μεγαλύτερη φιδό. Το θυμάστε. Μόνο μετριάστηκε, αλλά σε κάποιο βαθμό συνεχίζεται. Το λέω και το εννοώ. Μεγαλύτερη φιδό. Δεν έχουμε... Κοιτάξτε, στο δικό μας κόμμα και στο δικό μας χώρο, έχουμε ακολουθήσει μια τακτική όλα αυτά τα χρόνια. Και με αυτήν την τακτική φτάσαμε και ως εδώ. Έτσι, δεν ξέρω αν δεν είχαμε και αυτή, αν δεν είχαμε αυτή, μπορεί να πήγαμε πολύ πιο ψηλά, δεν ξέρω. Που λέει ότι δεν κρύβουμε εμείς. Δεν κρύβουμε. Ο Μπαλάφας λοιπόν θεωρεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη φιδό. Λιγότερα λόγια. Όχι εξυπνακίστικες κουβέντες. Και εμένα καμιά φορά μου ξεφεύγει. Ιδίως όσοι ήταν. Και εμένα καμιά φορά μου ξεφεύγει. Όσοι εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση. Ναι, σωστό. Και ιδίως όσοι εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, και εμένα καμιά φορά μου ξεφεύγει κάτι. Αλλά φροντίζω να το μαζεύω κλπ. Ή να παραδέχομαι το λάθος. Δεν χρειάζονται ξυπνακισμοί. Στην Βουλή δεν ξεφεύγουν. Δεν ξέρω τώρα. Είναι άλλου ακούω στη Βουλή. Μερικές φορές είναι η σαγίνη του μικροφόνου, είναι η έλλειψη εμπειρίας κλπ. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς αυτό που λέμε η γραμμή της κυβέρνησης. Ως προς αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Άρα ικανοποιημένος... Δεν έχει δηλαδή κανείς να πει, μπορεί να πει κανείς, ο Μπαλάφας είπε κάτι με απόχρωση ας πούμε, για να μην πω οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε άλλη. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι ο Τσίπρας, η γραμμή του κόμματος, η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, η γραμμή της κυβέρνησης συνεργασίας είναι αυτή ή εκείνη. Μία είναι η γραμμή. Η γραμμή που λέει προχωράμε με συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν αποκλείουμε τίποτα. Δηλαδή, είπε ο Υπουργός Επικρατείας προχθές, μέσα στην κουβέντα κτλ. Περί δημοψηφίσματος. Αν είχαμε να λάβουμε, λέω τώρα θεωρητικά μιλώντας, εδώ που δεν ξέρω, δεν παραξηγούμε. Αν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ αρνητική κατάσταση και έπρεπε να πάρουμε πολύ κέρυες αποφάσεις, είναι φυσικό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε και με το λαό, με έναν ορισμένο τρόπο, έτσι δεν είναι. Αλλά εκτιμώ, και αυτό έχει αξία. Ποιο ερώτημα όμως, αυτό κύριε έχει αξία. Το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα είναι σαφές. Ξέρουμε ότι από την Ευρώπη το ερώτημα που θα μας αναγκάσουν να θέσουμε θα είναι άλλο. Η ανάγνωση θα είναι άλλη. Ναι, το αναγκάζω. Λοιπόν, προσέξτε. Το αναγκάζω είναι όποιος έχει διάθεση να τον αναγκάζουν. Ο Σέξπιρ κάπου έλεγε μπορούν να το παίζουν λύκοι αν οι άλλοι είναι διατεθειμένοι να το παίζουν αρνιά. Και εμείς σας διαβεβαιώ, αρνιά δεν πρόκειται να το παίξουμε. Μικρή, ξεμικρή, δεν ξέρω, αλλά αρνιά δεν πρόκειται να το παίξουμε. Ναι, αλλά να βρούμε και τριφύλλι. Λοιπόν, εγώ δεν εκτιμώ ότι θα πάμε στη ρήξη, ότι θα πάμε μέχρι εκεί. Προσπαθώ όμως να πω ότι δεν μπορώ να πω μάλλον ότι δεν τα σκέφτομαι όλα. Είμαι στη λογική της συγκρατημένης αισιοδοξίας, σαφώς πιστεύω εκεί θα πάμε. Δεν πιστεύω ότι θέλουν και η πλειοψηφία πλέον ακόμα και του κατεστημένου του οικονομικού και του πολιτικού των Ευρωπαίων εταίρων και δανειστών πλέον σκέφτεται πολύ πιο λογικά από ό,τι σκεφτόταν πριν 2 μήνες, έτσι δεν είναι. Μερικές φορές έχει την αίσθηση ότι ο σκληροπυρηνικός Σόιμπλε και οι περί αυτών, βαλτικές κλπ. Είναι η μειοψηφία μες στο ευρωπαϊκό κατεστημένο.
Και στο κατεστημένο. Λέω, έχει την εντύπωση μερικέ φορέ. Και επικρατούν πιο λογικέ φορέ. Επικρατεί για παράδειγμα. Ακόμα και η κυρία Μέρκελ έχει πάρει, φαίνεται ότι έχει πάρει αποστάσει. Λίγο και από τη σκληρή γραμμή του Σόιμπλε. Ναι, και για να μην πω ονόματα, εγώ λέω, α πούμε, υπάρχει άποψη που έχει διατυπωθεί και επαναληφθεί δις και τρεις από κορυφαίο, κορυφαιότατο στέλεχο των Ευρωπαϊκών Θεσμών που λέει πρέπει δύο πράγματα να τα συντεριάξουμε. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να συντεριάξουμε. Τις δεσμεύσεις της Ελλάδας και την εντολή της 25ης Ιανουαρίου. Συμφωνούμε απολύτως. Και αυτό βασικά κάνουμε εμείς. Θανάση. Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη είναι σε σχέση με τη διενέργεια δημοψηφίσματος και την ευρύτερη συζήτηση που έχει ανοίξει. Ξέρετε, τα δημοψηφίσματα σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Βεβαίως και είναι μια δημοκρατική διαδικασία, αλλά πολλές φορές δεν δίνουν τη λύση. Ξέρετε, πολλά προβλήματα δεν είναι ένα ναι και ένα όχι. Δεν λύνονται έτσι. Είναι δύσκολα. Και υπάρχει ο κίνδυνος οποιοδήποτε ερώτημα να μεταφραστεί σε ένα ζήτημα ευρώ ή εθνικό νόμισμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να θυμίσω δε ότι όταν μπήκαμε το 1981 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είχε επιλεγεί τότε ο δρόμος. Ιστορική απόφαση. Αν είχε επιλεγεί στην απόφαση ο δρόμος του δημοψηφίσματος, πιθανό να μην είχαμε μπει σήμερα. Θέλω να πω ότι πολλές φορές στις κρίσιμες αποφάσεις οι ηγέτες λαμβάνουν αποφάσεις και πιο μπροστά από το λαό τους, βλέποντας μακροπρόθεσμα και μακριά. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω, για, νομίζω είναι κρίσιμο για την επιτυχία της κυβέρνησης, είναι ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρχει αυτό το νέο παραγωγικό πρότυπο, η παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα μέχρι το 2009 στη χώρα. Είχαμε ένα στρεβλό καταναλωτικό πρότυπο που οδήγησε στην κρίση. Συνεπώς χρειάζονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις, συγκεκριμένες αλλαγές και περιγραφή του νέου παραγωγικού πρότυπου της χώρας. Με λίγα λόγια, να αποφασίσουμε. Λέω, για παράδειγμα, στο νέο παραγωγικό πρότυπο να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο ο γεωργικός τομέας και ο τουρισμός, θα πρέπει όταν θα ασκήσουμε φορολογία. Φορολογική πολιτική, να το λάβουμε υπόψη αυτό το ζήτημα. Αλλά θέλει χρόνο αυτό, Θανάση. Γι' αυτό, αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν γίνουμε παραγωγικοί, μακροπρόθεσμα δεν θα ξεπεραστεί η κρίση. Η μόνη βιομηχανία που έχουμε αυτή την ώρα είναι ο τουρισμός, ο οποίος, Γιάννη Μπαλάφα, μετά το διάλειμμα θα πάμε λίγο και στο μεταναστευτικό, γιατί είναι δύο θέματα που συνδέονται. Είναι ένα θέμα. Ναι, μόνο ότι είναι ο τουρισμός, είναι το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, είναι το τουριστικό, είναι όμως και οι κατασκευές, είναι και το ενεργειακό, ή το βιομηχανικό. Δηλαδή, πραγματικά, και αν θέλετε, λέω και στον κύριο Θεοφανόπουλο, συνεχίζοντας αυτό που είπε, που συμφωνώ απόλυτα, είναι δεν μας αφήνουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, θα ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο. Δεν νομίζω το πρόβλημα της Ελλάδας, μάλλον το πρόβλημα των δανειστών σε σχέση με την Ελλάδα, είναι κυρίως οικονομικό, λογιστικό. Μεγάλα τα ποσά. Με συγχωρείτε, πολύ μικρά είναι τα ποσά. Πολύ μικρά. Δηλαδή μιλάμε για τόσα εκατομμύρια να δώσουμε εκεί, ανάσαμε 1,2 δις. Εδώ ο Ντράγκη κόβει 60 δισεκατομμύρια και μοιράζει, κόβει χρήμα πληθωριστικό. Δεν πειράζει, λέει, από το πλην 0,5 να πάμε στον συμβιβλίο πληθωρισμό. Το και καλά κάνει, λέω εγώ. Και το μοιράζει στις υπόλοιπες χώρες πλην της Ελλάδας αυτή τη στιγμή για να κινηθεί. Αν μας μοίραζε και εμάς, να το πω, δώσ' μου και εμένα μπάρμπα, αγαπητέ Ντράγκη, Μάριο Ντράγκη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Λένε το λέω σε σχέση με τα ρυθμίσεις στην Ελλάδα. Να μιλήσεις για παραγωγική ανασυγκρότηση, να κάνεις μια δημόσια επένδυση, να προσελκύσεις ένα επενδυτή σοβαρό, ντόπιο, ξένο, να δουλέψει, να φέρει, να επενδύσει. Τα οποία δεν χρειάζεται να μας τα πούν καν οι εταίροι. Τα περισσιολόγιο, το κτηματολόγιο. Μα τα κάνουμε μόνοι μας. Τα οποία έπρεπε χρόνια να γίνουν στη χώρα και τώρα πρέπει να πάει ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιάννη Μπαλάφα, τον Θανάση Χαρόπλο και τον Βασίλη Τσεκούρα.